Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Παρεούλα για απόψε για το επόμενο δύο ωράκι εκπομπή Αυτεράδιο. Για να τα συζητήσουμε όλα με εσάς, με Χάρη Χριστόγλου στον ήχο, Ηράκλης Αντίπας, Διονύσης Ζησλέας στούντιο. Σε λίγο θα είναι ο Ηράκλης μαζί μας, σε δευτερόλεπτα. Κώστα Τζόγλου τηλεφωνικά, τον οποίο και καλησπέριζω. Γεια σου φίλε, καλησπέρα, τι κάνεις? Τι γίνεται, εδώ όλα καλά. Όλα καλά. Εσύ πώς είσαι? Εντάξει, είσαι εδώ. Μπράβο, φίλε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Σούπερ κενό 19-19 τα μηνύματά σα. Στο www.sportfm.gr επίση. Μέσω Facebook, Αυτεράδιο, σελίδα τη εκπομπή. Επίση και εκεί μα βρίσκεται. Θυμίζω ότι για έτσι να μην το ξεχνάμε, έχουμε πει από εδώ και πέρα. Έτσι βάζουμε κάποιους κανόνες, α δούμε τώρα μέχρι νεοτέρας, δηλαδή κάποιοι όσοι βγαίνουν μέχρι δύο φορές την εβδομάδα, να το θυμάστε αυτό, δηλαδή σας σημειώνουμε, σας φακελώνουμε κανονικά για να μην παραπονείτε και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν βγαίνουν τόσο συχνά. Λοιπόν, τι γίνεται αγαπητέ, τι έχουμε από την ΑΕΚ, μεταγραφή, εντάξει, ανακοίνωση βλέπω. Ναι, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Στάνκοβιτς. Δεν είναι η πρώτη μεταγραφή, εντάξει, είναι η πρώτη μεταγραφή από αυτές που λέμε βασικών παιχτών που ψάχνει η ΑΕΚ και είναι αρκετή. Και συνεχίζουμε. Ελπίζω δηλαδή. Καλά, θα συνεχίσει, έτσι θα μείνει. Δεν έχει κάτι άλλο από ό,τι βλέπω, κάτι πιο Όχι, φρέσκο. Δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο και από όλα αυτά και τα ονόματα που έχω γραφτεί δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο από όλα αυτά ή και δεν υπάρχει και τίποτα για κάποια. Ναι. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό να πω εγώ, και εκεί δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, περιμένουμε τον Γιωβάνοβιτς σε θέματα μεταγραφικά κτλ. Να πω ότι, εντάξει, σήμερα 2 Ιουνίου, έτσι, 2 Ιουνίου του 1971, ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στον τελικό, 50 χρόνια από τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ, μια μεγάλη επέτειος για τον Παναθηναϊκό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. Και πρέπει να σας πω, εντάξει, τα έχετε ακούσει και νωρίτερα και από τον Τάσο που βγήκε, επειδή είχαμε πάει και είδαμε οι δημοσιογράφοι το ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί σήμερα, το ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ για το Wembley, σήμερα στις 8 στην R3 και συνέχεια θα υπάρχει και στο Netflix, στην πλατφόρμα για να το βλέπετε ό,τι ώρα θέλετε. Θα είναι το ντοκιμαντέρ του Wembley. Επίσης σήμερα από το πρωί νομίζω θα ανοίξει και ένα ψηφιακό μουσείο, το οποίο επίσης είδαμε. Εξαιρετική δουλειά και των δύο, δηλαδή και το ψηφιακό μουσείο το οποίο θα δείτε για το 71 και το ντοκιμαντέρ είναι εξαιρετικό. Εγώ δηλαδή σας μιλάω ειλικρινά, πούμε και λίγο σε αυτά από κοινικός έως ανέστητος, συγκινήθηκα. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι δύσκολο να κάνεις μια τόσο καλή δουλειά που να σε αγγίξει σε κάτι το οποίο έχει υποθεί πολλές φορές, ξέρεις, έχουν γίνει πολλά αφιερώματα γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Πραγματικά σας λέω, δείτε το στις 8 στην R3 ή Earthflix αν δεν μπορείτε εκείνη την ώρα. Είναι εντυπωσιακή, είναι δουλειά υψηλού επίπεδου αυτή που έγινε για τον ντοκιμαντέρ, με ωραίες ιστορίες, έτσι, ανέκδοτες. Ποιος έχει κάνει την παραγωγή, Διανύση? Της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι, και με το Σταμάτο Γαρή που το έτρεχε από το Γενάρη αν δεν κάνω λάθος, και τους υπόλοιπους ανθρώπους της ΠΑΕ που προχώρησαν όλο αυτό. Είναι φοβερή δουλειά, φίλε. Πραγματικά φοβερή δουλειά. Έχουν κάνει την εικόνα με χρώμα. Έχει περάσει από ψηφιακή επεξεργασία. Συνεντεύξεις, διάφορες ιστορίες, οι οποίες δεν τις ξέραμε. Δηλαδή, εγώ δεν τις είχα ακούσει από τους πρωταγωνιστές. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Είναι 65 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Κάτι παραπάνω από μία ώρα. Και αξίζει, αξίζει. Δηλαδή, όχι μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού και οι υπόλοιποι να κάτσουν να το δουν τόσο συγκεκριμένο. Το ντοκιμαντέρ για το Γουέμπλεϊ. Θα μας πει και ο Ηρακλής τι άλλο, τι υπάρχει από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει αποκτήσει τον Τικίνιο, θυμίζω. Αλλά αυτά εν ολίγης. Αυτά εν ολίγης. Δεν έχει και πολλά πράγματα σήμερα. Πέρα από ανακοινώσεις δηλαδή και τα πράγματα τα οποία τα περιμέναμε. Να πω ότι την Πέμπτη αρχίζουν τελική της Basket League. Το ρίσκει από το Νεσάκη γιατί δεν πάει ο Προμηθέας του ΑΣΕΑΔ. Οπότε θα έχουμε την Πέμπτη το πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με το Λαύριο. Τετάρτη τα παιχνίδια Προμηθέα Πάτρας με ΑΕΚ αρχίζουν. Αυτά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 θα πάμε, θα έρθει σε λίγο μαζί μας, θα είναι και ο Ηρακλής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Χαίρετε. Ναι.
Έλα, Αλέξανδρε. Έλα, Μάικη, τι κάνετε. Πάντως, να το ξεκαθαρίσω και εγώ, παιδιά. Σπάνια παίρνω όταν δεν είναι... Κώστα, καλά είσαι? Καλησπέρα. Καλά είσαι, φίλε μου? Καλά, καλά, φίλε μου, δεν ξέρω. Χαίρομαι, να είσαι καλά. Λοιπόν, απλώς εγώ παίρνω συνήθως όταν είναι ο Κώστας. Ξέρεις, ναι. Γιατί, όχι, απλώς ήθελα να το πω, ας πούμε, Δευτέρα δεν πήρα, Τρίτη πήρα, Τετάρτη δεν πήρα, Πέμπτη πήρα, Παρασκευή πήρα, Σάββατο πήρα. Εντάξει, Αλέξανδρε, προχωράμε. Εντάξει, να το πάω όλο χωρίς την εβδομάδα. Τουλάχιστον στη δουλειά σας εκπομπή, να κλείνει αυτό. Για να μην μιλάω τους απαξές, να λέω κάτι για την ΑΕΚ, άσκοπα. Ας πιούν και άλλα γρότα. Πάμε, πάμε, Αλέξανδρε, πάμε, έλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Κώστα, οι εξελίξεις έχουμε για την ΑΕΚ. Το ένα πάμε μετά το άλλο. Ο Στάνκοβιτς είναι, εγώ που τον είδα σε βιντεάκια από το site σου, είναι καλός θερματοφύλακας, κάνει σωστές εξόδους, έχει το τετατέτ και έχει και το μακρινό σουτ. Και έχει και πολύ τις κόντρες. Ας πούμε, αν γίνει κάποια κόντρα, έχει πολύ καλά τα ανακλαστικά. Εγώ αυτό βλέπω, τι λες. Και 1,5 εκατομμύριο τον πήραμε. Περίπου τώρα, δεν ξέρω για ακριβώς. Εκεί περίπου. Μάλιστα. Είναι πάντως είναι έτσι καλό θέμα του φυλακάκι. Και να πω ότι και ήθελα να πω, φίλε Κώστα, ότι η ομάδα της Σάλτσμπουργκ, επειδή είδα σε μια σελίδα της Σάλτσμπουργκ στα social media, έλεγαν I think you, my God, πες το, ναι, το έχω και το αγγλικό. Πες το ελληνικά, ρε Αλέξανδρε. Ναι, Στάνκοβιτς έφυγε, πώς το λένε, μωρέ. Έχω και lower πάνω θέμα, με τέλος πάντων. Και πανηγύριζανε. Αυτό πανηγύριζαν και η Πόρτο και η επαδή της Πόρτο με τον Σαν, θυμάσαι. Και βγήκε Λαβράκη στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι να... Η ομάδα Κώστα, θέλω να με επιβεβαιώσεις αν κάνω κάποιο λάθος, πρέπει να χτιστεί από τα θεμέλια. Στάνκοβιτς, πρώτος, πρώτη μεταγραφή και πιστεύω θέλουμε και άλλους δύο στόπερ. Πιστεύεις θα πάει για δύο στόπερ. Και θέλω να πεις τι γίνεται και με αριστερό μπακ και με δεξί. Κάτι για τον Ράφαλ άκουσα. Σε ακούω. Καταρχάς για ένα στόπερ. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να προκύψει στην πορεία. Είναι ανοιχτό. Μα είναι ανοιχτό και το 2, το 365 έκανε λάθος. Τι? Στο 365 έγραψες... νομίζω είσαι άλλο site. Με συγχωρείτε. Όχι, τέλος πάντων, νομίζω δεν έχουμε γράψει κάτι τέτοιο. Είναι νωρίς. Ακόμα δεν έχει πάρει τον πρώτο τώρα. Να πούμε για δύο. Ναι, αλλά... Από εκεί και πέρα... Ναι, αλλά θέλουμε... Με έναν... Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Έχουμε... Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Αριθμητικά βγαίνουν. Από θέμα ποιότητας δεν βγαίνουν. Εντάξει, όπου και ο Γλου είναι... Ναι, δεν το δούμε. Ο Σουάνας 25... Πόσο είναι ο Σουάνας 24, 27 πρέπει να είναι. Και ο Λάτς είναι εντάξει, μικρός. Τώρα... Εντάξει, δεν λέω ότι είναι καλός. Μπορεί να βοηθήσει. Εσύ τι λες. Εγώ πιστεύω ότι θέλω κι άλλο στόπερ. Θα δούμε. Ας πάρει ένα πρώτα. Και βλέπω. Ναι, σωστά. Ένα χαφάκι καλό. Πάμε, Αλέξανδρε, να ολοκληρώσουμε. Ναι, ναι. Ένα χαφάκι καλό. Με τον Φόρτ τι γίνεται με τον Αραούχο Κώστα και με τον Μπακ θέλω να μου πεις. Με τον Ράφαελ. Έχουν προχωρήσει. Με τον Ράφαελ δεν υπάρχει κάτι. Με τον Αραούχο η γνωστή διαδικασία. Θα δούμε τώρα. Τον θέλει η ομάδα. Είναι ο πρώτος στόχος. Ο παίχτης εντάξει. Θέλει να έρθει όπως πάντα. Ναι. Και βλέπουμε. Μάλιστα. Έγινε, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγγνώμη, λίγο. Έλα, φίλε. Τώρα ακούγεσαι. Τώρα ακούγομαι. Τώρα ακούγεσαι. Καλά, εντάξει, φίλε, αυτά είναι λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες είναι, χάρη μου. Τι έγινε. Τι έγινε, όχι, μιλάγαμε μέσα στο κινητό και δεν γινόταν να το διακόψω. Λοιπόν, καλησπέρα, λοιπόν. Έχουμε τίποτα, καμιά είδηση? Όχι, τα γνωστά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός κοιτάξει, θα πάρει γρήγορα και εξτρέμ. Εντάξει, είναι ο Εντάο στη λίστα και είναι και ψηλά, αλλά σίγουρα κοιτάζουν και άλλες περιπτώσεις στην ομάδα του Πειραιά. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός έκλεισε την πρώτη μεταγραφή του Τικίνιου, τα είπαμε και χθες. Και προχωράμε. Στην άμυνα έχουμε τίποτα? Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι. Όχι, ενώ υπάρχει δηλαδή διάθεση.
Θα εξαρτηθεί. Πρώτα θα δούμε πώς είναι ο Μάρκοβιτς, που είναι, ξέρεις, ότι έχει και το πρόβλημα στον νόμο, αλλά νομίζω ότι θα είναι περίπου 15 μέρες εκτός. Στην άπη, και γιατί σε πολλές θα πάει και το μυαλό της, ξέρεις, και για το Σεμέδο και τι θα γίνει με το Σεμέδο, αλλά πρέπει να έρθουν προτάσεις που θα ικανοποιήσουν τον Ολυμπιακό για να παραχωρηθούν κάποιοι παίχτες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει δρόμος ακόμα. Ψωμί, πολύ, πολύ. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως, επειδή από τα προκληματικά αρχίζουν 20 Ιουλίου, δεν θα προκαλέσει έκπληξη αν, ας πούμε, να πάει με την ομάδα όσο έχει για να περάσει τους προκληματικούς. Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι, ναι. Έχει και λογική αυτό. Ναι, μα ούτως ή άλλως νομίζω και ο Μαρτίνς δεν το έχει ξανακάνει αυτό, και παίκτες να έχει πάρει που έβαζε την ομάδα η οποία ήταν πιο. Εντάξει, ναι. Αρκούσαν να μπουν κάποιοι παίκτες όπως ο Γκέρμε που δεν έπαιζε από την αρχή, ή που πήρε πέρυσι το Ραφίνια γιατί ήθελε να έχει έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή, ναι, κατευθείαν. Βέβαια πέρυσι ήταν μια διαφορετική σεζόν, χωρίς ουσιαστικά προετοιμασία, χωρίς πράγματα που. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι που έδινε ο Ολυμπιακός πραγματικά με την Ομόνοια, δηλαδή με έναν αντίπαλο, δύο μάτς. Φέτος είναι η χρονιά όπως ήταν τότε, με Βικτόρια Πλιζέν, με Μπασάκ Σεχίρ και με Κράσνονταρ. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Πάμε. Ναι. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ηρακλή μου, ο Ζαχαροπλάστης είμαι, από Σαντορίνη σας καλώ. Ω, πιάσαμε σεζόν, ξεκίνησε. Πιάσαμε σεζόν, παιδιά. Γιάννης. Ζαχαροπλάστης, ρε φίλε. Ο Ζαχαροπλάστης, που δυστυχώς δεν ξέρεις τι. Δεν το πήρα το κύπελο. Τάφτα στην Αθήνα. Τι να κάνω. Πού είσαι στη Σαντορίνη, φίλε μου? Είμαι στην Ία. Είμαι στην Ία, Ηρακλή μου. Καλησπέρα καταρχάς και στο Κέτσε και στο Διονύση. Να ξεχνώ κανέναν. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Γιάννη μου. Υπάρχει ακόμα ένα ιταλικό εστιατόριο πάνω στην Ία, το Τζιοβάνι, νομίζω λεγόταν αυτό που το έχει. Όχι. Έχει κλείσει, έχουν ανοίξει άλλα μαγαζιά. Γιατί μου το αναφέραν κάποια εδώ πέρα που είναι μόνιμοι κάτοικοι. Α, ναι, εντάξει, γιατί σου λέω εκεί με τσόχο κοντέψαμε να πεθάνουμε. Όχι από την ποιότητα, η ποιότητα ήταν εξαιρετική, αλλά από το φαγητό. Από το φαΐ. Όποτε σα φέρει ο δρόμο, σε περιμένω. Δεν έχει vegan. Ηρακλή, είδα το μενού, δεν έχει vegan γλυκά. Δεν ζητάω vegan, δεν είμαι τόσο extreme. Λίγο στέβια να βάλει. Δεν έχει τίποτα από αυτά. Πήγα και λίγο το σεφ να το πιάσω από παράμερα, όχι τίποτα. Ναι, αλλά όταν θα έρθει, καλά, όταν θα έρθει ο Ρώσος που θα αφήσει εκεί το λογαριασμό και θα ζητήσει στέβια, θα τρέχεις να βρεις. Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το μόνο που θα σας πω, παιδιά, είναι ότι από το Σάββατο το βράδυ δεν έχω σταματήσει να βλέπω ΠΑΟΚ. Δηλαδή, στο καράβι ο διπλανός μου με καπέλο του ΠΑΟΚ. Ο πεθερός, ο πατέρας της κοπέλας μου, 2 χρόνια μαζί. Τον άκουγα τώρα Σάββατο βράδυ στα τηλέφωνα, στα ανοιχτή ακρόαση, να λέει κάτι γαλλικά. Πάνω στη χαρά του. Λέω, εντάξει, λέω, κάνει υπομονή, φεύγεις Δευτέρα, μην πεις πολλά. Έρχομαι στο μαγαζί, ο ιδιοκτήτης, ο αδελφός του, ΠΑΟΚτζής. Όχι ρε φίλε, λέω, σε φωλιά έπεσα. Με κυνηγάει παντού. Πώς είναι όταν είσαι φαντέρος και όπου πας βλέπεις χαγί. Ένα τέτοιο πράγμα. Νομίζω ο Κέτσε γελάει, καταλαβαίνει. Ένα τέτοιο πράγμα είμαστε, τέλος πάντων, παιδιά. Κοίτα, η μόνη παρηγοριά που είχαμε σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν αυτό, ότι δεν υπήρχουν παγκτζίδες, παιδί μου, στην Αθήνα. Εδώ στο περιβάλλον, εδώ στην Αθήνα, αυτά δεν είχαμε. Έτσι, την πάτησες. Τίποτα, παιδιά, είμαι μόνος Ολυμπιακός, είμαι σε ένα μαγαζί με 30 άτομα προσωπικό. Με έχουν βάλει σε φωλιά εδώ πέρα. Παοκτζίδες, Παναθηναϊκοί και ΑΕΚτζίδες οι υπόλοιποι. Πώς το βρήκες αυτό το πράγμα, δηλαδή να σε πού να ξέρω. Ηρακλή, δεν ρώτησα ομάδες, ρώτησα μισθό. Αυτό με ενδιαφέρε. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες που λένε. Να σου πω. Εν πάση περιπτώσει, κόσμο έχει το νησί. Παιδιά, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Έρθε λίγο σήμερα. Το πρωί δεν είχαμε πολλή δουλειά. Εμείς είμαστε λίγο σπαστό ωράριο. Πάμε λίγο το πρωί, πάμε και λίγο το βράδυ. Μέχρι να φέρουν και μια καινούργια κοπελίτσα να μάθει λίγο. Μια που είχαν πρακτική κοπέλα. Αλλά τρελή κίνηση, μην φανταστείτε. Δηλαδή, 11:30 σπάει το πράγμα. Ο κόσμος δεν έχει ακόμα έρθει. Όσον αφορά τώρα τα αθλητικά, το μόνο που. Για να μιλήσουμε και λίγο για μπάλα, το μόνο που χαίρομαι γιατί παρακολουθώ όσο προλαβαίνω, καλά δεν έχω ακούσει δυστυχώς καμία εκπομπή ούτε στο on demand, είναι ότι και οι τρεις ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, έχουν κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Που εμένα μου έκανε εντύπωση. Και οι τρεις για προπονητή, η ΑΕΚ πρόσφατα και το Στάνκοβιτς. Δηλαδή αυτό μπορεί να κάνει καλό ακόμα και στον Ολυμπιακό, θεωρώ, για να μην εφησυχαστούν. Δηλαδή να κινηθούν λίγο πιο γρήγορα για τις μεταγραφές. Πάνω σε αυτό που λες ουσιαστικά για τον εφησυχασμό, έγραψα ένα blog χθες. Στο οποίο λέει ότι με την απόκτηση του Κίνιο και τόσο γρήγορα που έγινε, δηλαδή και πριν μπήκαν ο Ιούνιος, 31 Μαΐου έκλεισε, δείχνει ότι
Οι δικούντες δεν εφησυχάζονται. Δεν μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εντάξει, είναι δύσκολο καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό γιατί δεν ξέρει πόσους και ποιους θα πουλήσει. Ναι, το δεν ξέρει. Είναι, τα πάντα είναι σχετικά, φίλε. Εγώ μπορεί να λένε ότι ναι, θα φύγει ο Καμαρά, μπορεί να ακούγεις ότι μπορεί να έρθει προτάσεις για το Σεμέδο. Πρέπει να έρθουν προτάσεις. Και μέχρι να έρθουν προτάσεις, να ικανοποιήσουν τον Ολυμπιακό, να τους δώσει τους παίχτες, έχει μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη απόσταση και θέλει και χρόνο, θέλει και τρόπο. Να είναι το timing. Δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής κάτι. Μία ερώτηση μόνο προς το Διονύση, γιατί ναι. Για τον Γκέτσε διάβασα την άποψή του για τον Μιλόγεβιτς, που περίμενα τι θα γράψει. Αν είναι ευχαριστημένος με Γιοβάνοβιτς. Σαν επιλογή, σαν όνομα. Κοίταξε, σαν όνομα, είναι ένας προπονητής έμπειρος. Εγώ τον θεωρώ καλό προπονητή, προσωπικότητα, δηλαδή στοιχεία τα οποία τα ήθελε ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα είναι πολλά στον Παναθηναϊκό, θα το ξαναπώ. Ναι, μπορεί ο Γιοβάνοβιτς να βάλει μια σφραγίδα στην ομάδα. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις στον Παναθηναϊκό, με τις αποδεσμεύσεις, με τις μεταγραφές, να έρθουν ποιοτικοί παίκτες, να λειτουργήσει ο Παναθηναϊκός, να μπει μια νοοτροπία στην ομάδα και μια φιλοσοφία διαδικασίας πρωταθλητισμού. Οπότε, ναι, εμένα μου αρέσει ως προπονητής. Έτσι, πρωταθλητισμό έχει κάνει ο άνθρωπος, αλλά πρέπει να τον δούμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω εγώ αν θα πετύχει ή όχι. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός σχέση με τους άλλους είναι πιο πίσω σε πολλά θέματα. Και σε καλά, ποιοτικά από ζητήματα, την ναι. Και σε ζητήματα να ξαναμπεί στον πρωταθλητισμό. Οπότε πρέπει να κάνει σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές του, αν οι άλλοι να κάνουν ένα και δύο βήματα, ο Παναθηναϊκός να κάνει πέντε και έξι. Ακριβώς. Εντάξει, σαν βήμα όμως θεωρώ ότι είναι πολύ καλό και έχουν ένα πολύ δυνατό στοιχείο και οι τρεις μεταγραφές, θα τις χαρακτηρίσουμε προπονητών, ότι είναι και οι τρεις γνώσεις της ελληνικής πραγματικότητας. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται καθόλου χρόνο προσαρμογής, mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για τους τρεις. Και πιστεύω ότι είναι ένας καλός ιονός, δεν ξέρω τώρα βέβαια τι μεταγραφές θα κάνουν, για να δούμε του χρόνου και ένα λίγο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Γιατί όπως και να το κάνουμε το φετινό δεν ήταν ανταγωνιστικό. Να είστε καλά. Έγινε φιλαράκι. Να είστε καλά, παιδιά. Σας περιμένουμε από εδώ. Σας φέρει ο δρόμος, σας περιμένουμε. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Έχουμε διάλειμμα ή όχι? Να σου πω, φίλε. Ο υπερταρήφας, όπως σε ρωτάει κάτι εδώ. Τι με ρωτάει? Από Μπουχιώτης. Μπουχιώτης είναι εκεί στην Αμαλιάδα, τίποτα. Κάτι μου λέει. Μπουχιώτης. Ναι. Τι λέει, τι ρωτάει, γιατί δεν το έχω δει. Αν θα πας με Χουάνκαρα του χρόνου, αριστερό μπακ. Το Αυγείο θέλει να πει, το χωριό. Θα πάρει αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός. Α. Θα πάρει αριστερό μπακ. Είναι στον προγραμματισμό δηλαδή να πάρει. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα στο Γιάννη από το Μόναχο. Ο Ολυμπιακός νομίζω θα πάει για δύο εξτρέμ. Ο ένας είναι ο Εντάου που μου λες ότι τον είδε σε βίντεο, ότι και εγώ τον είδα σε βιντεάκι, ότι είναι καλός ανοιχτό γήπεδο γρήγορο στο ένα. Ένας εναντίον ενός δεν έχει. Δεν μπορεί να είναι λίγο βασικός εξτρέμ του Ολυμπιακού. Κάτσε, μην βλέπεις μόνο τα βιντεάκια, και εγώ χάζεψα. Λίγο να δω τι παίκτης είναι ο συγκεκριμένος που ακούγεται πολύ. Εντάξει, έβγαλε και 10 γκολ και έχει δώσει και 9 assist. Δεν είναι άσχημη αριθμή αυτή. Πάμε. Θα τα δούμε όλα. Καλησπέρα. 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 Θανάση, ο Πάτρα, ναι. Γεια σου, Θανάση. Γεια σου, Θανάση. Πόσα βήματα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να φανεί ανταγωνιστικός του χρόνου, τι έλεγε προηγούμενος. 5-6. Το 5-6. Σημαντικά το λέω. Ένα βήμα είναι. Και να σου πω ποιο είναι το βήμα αυτό. Για πες. Η φυγή του Αλαφούζου. Ναι, για να φύγει ο Αλαφούζου το έχουμε ξαναπεί, όμως πρέπει να αναλάβει κάποιος. Ναι, ρε Γιονίση, έχω κουραστεί. Θυμήσε μου πάλι το όνομά σου για να σημειώσω. Θανάση, από Πάτρα. Πάτρα. Έχω κουραστεί κάθε καλοκαίρι να κάνω τις ίδιες κουβέντες. Το αιώνιο πρόβλημα είναι ένας στον Παναθηναϊκό και δεν θα αλλάξει. Όσο είναι από εκεί ξεκινάνε όλα, Θανάση μου. Από τη διοίκηση σε μια ομάδα ξεκινάνε τα πάντα. Έχω κουραστεί να συζητάμε για τεχνικούς διευθυντές. Αλλά εγώ, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα για να αλλάξει η διοίκηση του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον τώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να κάνω αυτή την κουβέντα. Αν υπήρχε κάτι για να αλλάξει, υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την πλευρά Δρακωτού. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει ή όχι, αλλά κατάλαβες το να σου πω. Αν υπήρχαν εξελίξεις σε κάτι, ότι πάει να γίνει κάτι, να την κάναμε αυτήν την κουβέντα. Έχει δίκιο. Κατάλαβες με ποια λογική στο λέω εγώ. Στο θέμα της επικαιρότητας, εγώ αναφέρομαι. Ναι, ναι. Εγώ προσπαθώ να πιαστούμε από κάτω για μια αισιοδοξία. Δεν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία. Όσο υπάρχει αυτό το πράγμα. Επίσης, κάτι το οποίο ο Γιοβάνοβιτς, το έχω ξαναπεί εγώ, έχει να βρει μπροστά του, εκτός των άλλων, κάτι το οποίο δεν υπάρχει τόσο έντονα στις άλλες ομάδες. Δεν ξέρω αν στην ΑΕΚ τι γίνεται. Όχι,
σε καμία περίπτωση δεν είναι σαν τον Παναθηναϊκό, υπάρχει επίσης και μια αρνητική ενέργεια για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Και ξέρεις, αυτός στην ομάδα μπαίνει. Δεν είναι δηλαδή ότι και αυτοί ζουν στο διάστημα. Ναι, προφανώς. Κοίτα, εγώ στο έχω ξαναπεί, μπορεί να ακούγεται απλοϊκό, αλλά θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το ξεκίνημα. 100%. Για τον οποιοδήποτε στον πακό, όχι ούτε ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, ναι. Με την εικόνα ας πούμε, του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει υπομονή. Ναι, δηλαδή, αν ας πούμε στις 6 πρώτες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει τρία παιχνίδια, δεν κερδίσει τα 3 από τα 6 μάτς, θα υπάρχει μουρμούρα, γκρίνια και θα γίνει κακό χάμα. Μα θυμίζει τι έγινε με τον Μπογιάτος τη χρονιά που πέρασε. Και εγώ έρχομαι και στο άλλο σημείο και σου λέω ότι πες ότι η ομάδα φανεί όπως φάνηκε και τότε με Ουζουνίδη και αυτά. Εξαγωνιστικά θα την κόψουν. Τι να πω, αυτό είναι άλλο κομμάτι, ρε φίλε. Τώρα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι Θανάση. Στροφή 180 μοιρών θέλει ο Παναθηναϊκός. Το ζητούμενο. Είχε προπονητές και μπορούσε με τους προπονητές που είχε να τους στηρίξει με μπάτζετ. Προφανώς. Δεν το έκανε. Δεν διαφωνώ. Αλλά θέλω να σου πω ότι τώρα ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό εγώ λέω δεν αρκεί μόνο ο προπονητής. Πρέπει να γίνουν πολλά. Εγώ το θεωρώ καλό προπονητή του Γιωβάνοβιτς. Ειλικρινά. Και εγώ το θεωρώ καλό προπονητή. Εγώ το θεωρώ καλό. Να δεις τον ντοκιμαντέρ αύριο, σήμερα μάλλον. Δεν εννοείται, τι, αυτά δεν τα χάνουμε. Να το δεις να σε ρωτήσω κάτι, τα μεταγραφικά ακούγονται για καλές μεταγραφές, πέρα όλων των άλλων. Είναι νωρίς για μεταγραφικά στον Παναθηναϊκό. Δεν λέω εγώ ότι το επόμενο 15ήμερο δεν θα πάρει ένα παίκτο ο Παναθηναϊκός. Θα πάρει. Αλλά ο Παναθηναϊκός σχέση με τους άλλους, επειδή δεν έχει η Ευρώπη, άρα έχει εντός αγωγικών μια άνεση χρόνου, είναι πολύ νωρίς. Γιατί η προτεραιότητα είναι οι αποδεσμεύσεις. Δεν ξαναλέω, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα γίνει μεταγραφή ταυτόχρονα. Ναι. Αυτό το οποίο προκύπτει ρεπορταζιακά και μπορώ να σου πω εγώ, ναι, είναι μια διάθεση να ανέβει το μπάτζετ, μια απόφαση μάλλον, όχι διάθεση. Ναι. Και αυτό επίσης που προκύπτει είναι ότι ο Γιωβάνοβιτς γενικώς τα περνάει πολύ από κόσκινο για την ενίσχυση. Άρα, ναι, τεχνικό. Άρα τώρα θεωρητικά είναι αυτά. Για Θανάση, στην πράξη. Ο διευθυντής παραμένει ο Γάλλος. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν θα πάει με τεχνικό διευθυντή ο Παναθηναϊκός. Κουμάντο Γιωβάνοβιτς όλα. Μα, ναι, μας και θα, με τους ανθρώπους της ΠΑΕ που θα συνεργάζεται, συν να δούμε αν θα έρθει και ένας team manager. Δεν βλέπω κάτι άλλο να γίνεται, ναι, σε επίπεδο προσώπων τουλάχιστον. Θα, δηλαδή, θα είναι, δεν νομίζω, όχι, δεν νομίζω, δεν μου προκύπτει να πάει με τεχνικό διευθυντή. Θα είναι έκπληξη μεγάλη. Να πάρει τεχνικό διευθυντή, δεν θα πάρει. Μάλιστα. Εντάξει. Έγινε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλή. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Σε ευχαριστούμε. Να πούμε και την καλησπέρα στο Γεράσιμο από τη Μάλτα. Τον έχουμε αδικήσει πολλές φορές, τον έχουμε ξεχάσει τα μηνύματα. Λένε πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είναι καλά ο Γεράσιμος. Και πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Παναγιώτη από εκεί στον Αργύρου. Έλα, Παναγιώτη. Τι έλα, ρε, Παναγιώτη. Τι γίνεται. Τι γίνεται, ρε Κώστα. Καλά, τι γίνεται, Ηρακλή. Τι... τι γίνεται, Διονύση. Καλά, Παναγιώτη, Μωσή. Εδώ καλά. Και εγώ α πούμε ακούω εσάς. Κώστα, δεν μου λες κάτι με την Επιτροπή Τελετολογίας, τι γίνεται? Τι εννοείς? Θα έχουμε επιπτώσεις, τίποτα, ας πούμε, και όλα αυτά, τι λέει το... Πιστεύω όχι. Αλλά θα δούμε, η δίκη εξελίσσεται, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα. Μάλιστα. Το Σάββατο είναι πάλι, νομίζω Σάββατο είναι πάλι. Ναι, έχει κάποιος. Γι' αυτό σε πήρα πιο πολύ, Κώστα, τα μεταγραφικά τα ακούω. Και από τους ρεπόρτερ και από σένα, ας πούμε, και όλα αυτά, δεν θέλω να ρωτήσω, θα δούμε πώς θα κινηθεί η ομάδα με τα γραφικά. Θα ήθελα να σας πω κάτι, ρε παιδιά, τι βλέπετε για Euro? Ποιο βλέπουμε να το παίρνει? Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Για λέγε, ρε Άκλη. Κοίτα, ρε φίλε, πιστεύω ότι θα πεθάνουμε αυτή την απορία κάποια στιγμή. Θα πάρει ποτέ ξανά κούπα η Αγγλία? Έλατε. Εμένα μου έχει καθίσει στο Βέλγιο. Συμφωνώ για το Βέλγιο, να ξέρεις. Γιατί η ομάδα είναι καλή, ας πούμε, και όλα αυτά. Και μου έχει καθίσει ότι αυτός θα το πάρει, ότι αυτή η ομάδα θα πάρει το Euro. Εσύ διαβέσαι. Θέλω λίγο να μελετήσω εγώ πάλι λίγο τα ρόστερ και τέτοια. Ναι. Ρε παιδί μου, οι Άγγλοι δεν θα κάνουν κάτι. Οι Γερμανοί, τι λέτε? Δεν νομίζω, ρε φίλε. Εγώ λέω Γαλλία και έκπληξη Αγγλία. Μάτους. Εγώ πάντως η Γερμανία δεν νομίζω να το πάρει, γιατί το διοργανώνει αυτή το 2024. Και τι σχέση έχει αυτό? Αυτό δεν ρωτήσαμε. Γιατί μπορεί να είναι διοργανώσει. Πάντως το σχετικό είναι προχωρημένο.
Μπορεί να είναι διοργανώτρια, είναι διοργανώτρια και μπορεί να το πάρει εκεί πέρα, ας πούμε, η Γερμανία. Ε. Οπότε σου λέει τι να παίρνουμε τώρα κι άλλο. Όχι, κοιτάξτε, δεν λέω ότι. Πάντως τους Γάλλους τους έχουν ως φαβορί, ε. Ναι. Γάλλους, Βέλγους έχουν. Ε, η Γαλλία είναι ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αν δεν είναι η Γαλλία, ποιος θα είναι φαβορί. Mm. Πάντως θα αφήνω μου και καθίσει στο Βέλγιο, δεν ξέρω γιατί. Όπως το ερωτηματικό, ξέρεις ποιο είναι για μένα, η Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί πάντα ερωτηματικό είναι. Mm. Οι Ισπανοί, και αυτοί είναι λίγο. Η Ισπανία να δούμε πότε θα ανακάμψει και αν θα ανακάμψει κάποια στιγμή. Πορτογάλοι. Πάντως για Μουντιάλ βλέπω Αργεντινή το 2022. Από το στόμα σου. Θα δουν τα αυτοί, αλλά. Γιατί το έχουν κατακτήσει το 2014 οι Γερμανοί, το 2010 οι Ισπανοί, το 2018 οι Γάλλοι, άρα πρέπει να το πάρει μια ομάδα από την Λατινική Αμερική η Ηρακλή Κόσα και η Διονύση, το Μουντιάλ. Έχουμε για το Μουντιάλ, έχουμε για το Μουντιάλ. Εντάξει, είναι νωρίς για το Μουντιάλ. Άλλο πρωτάθλημα του χρόνου, τη μεθεπόμενη χρονιά. Θα σταματήσουν όλα Νοέμβρη-Δεκέμβρη και έχει να γίνει. Μπράβο. Αυτά τα παιδιά τώρα από εκεί πέρα βλέπουν τα σχηκάνοντας. Έγινε Παναγιώτη. Οκ, για χαρά. Το φίλο μου λέει ακούστηκε σαν αστυνομικός. Όταν σου είπε να σημειώσει το όνομα. Όχι, παιδιά, απλά επειδή για να μην βγαίνω πάνω από δύο φορές το πάνω από χθες. Πάντως όντως ρε παιδί μου. Την εβδομάδα. Οι Άγγλοι. Δεν μπορεί κάθε φορά να γίνεται αυτό. Δεν μπορεί κάθε φορά, δεν μπορεί κάθε φορά και τι κάνουμε. Πάντως κάθε φορά λέμε ότι δεν μπορεί να γίνεται κάθε φορά. Και, ναι, ίσως, όπως και το μεγάλο κείμενο. Μιλάμε για πολλές φορές. Ναι, όπως θα δούμε και το μεγάλο κείμενο σε κάποια αγγλική εφημερίδα, στο σελίδα. Οι 30 λόγοι που φέτος θα το πάρουν οι Άγγλοι. Ναι, ναι. Εντάξει, από τέτοια. Ότι ανέβηκε η Blackpool που είχε να ανέβει ναι, η Ιωνία αυτή. Ναι, συνέχεια. Και κάτι home και φέτος θα έρθει. Ναι. Τι να σου πω. Μια και είπαμε Blackpool. Δεν τον έχετε δει, ότι στο Διονύση τον έδειξα. Αν έχεις πρόβλημα, είναι για διαφήμιση. Πειθαρχία στην ομάδα. Της Lincoln, πέρυσι τον προπονητή της Lincoln. Ναι, φοβερός. Τέλος. Δεν κουνιέται άνθρωπος. Για πυγμαχία είναι ο τύπος. Πάμε. Κώστα τον έχεις δει. Ήταν πριν. Ο Άπλετον λέγεται. Ήταν στη Μάντσεστερ, αλλά δεν είχε παίξει. Ήταν στη United, αλλά δεν είχε παίξει. Φοβερός τύπος. Αν δεις το στυλ του. Ναι, όντως είναι για πυγμαχία. Είναι. Ναι, παιδί μου, τον είδα γιατί μου αρέσει πολύ να βλέπω τα μπαράζ. Ξέρεις, το παλιό καλό αγγλικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Ναι, και το είδα το Blackpool Lincoln. Τον έδειξε σε ένα σημείο που έπινε νερό και λέω Χριστός και η Παναγία. Εγώ το λέω σήμερα το πρωί, σε επανάληψη βέβαια. Ναι. Την Bradford. Το παράς με τη Σουόνση. Με τη Σουόνση, ναι. Και αυτό το χάζεψα. Ναι, ναι. Τους καθαρίσανε σε χρόνο ρεκόρ, ε. Ναι. Έχουν ένα ο επιθετικός τους είναι πολύ καλός. Που έβαλε το πέναλτι. Ναι. Πολύ καλός. Αυτός έχει βάλει και πάρα πολλά γκολ. Πάρα πολλά. Ναι, ούτε φορά πήρε ούτε τίποτα. Και... Αλλά ρε παιδί μου, έτσι. Σε χρόνο ρεκόρ, δηλαδή μέσα σε 20 λεπτά τους είχαν βάλει κάτω και τελείωσε η ιστορία. Το Blackpool Lincoln που ήταν για την άνοδο στην Championship ήταν ματσάρα. Ξέρεις, πήγε 0-1 με αυτογκόλ στο πρώτο λεπτό. Το γύρισε η Blackpool. Στο 0-1 είχε ένα δοκάρι Lincoln γεμάτο. Γεμάτο δοκάρι, όχι τώρα να πεις, ξέρεις, γιατί και στην εξωτερική πλευρά. Και πάλευαν και στο τέλος για να το κάνουν 2-2. Αλλά σου λέω δες φωτογραφία του προπονητή. Για πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Ναι, γεια σας παιδιά. Βασίλη, εσύ. Ναι. Ο Βασίλης. Ο Διονύσης. Ο Διονύσης. Όχι, σε μπερδέψα με άλλον. Ο παρολίγος συναδελφός σου Διονύση, στη θεολογική. Α, ναι, ναι. Τι έγινε. Καλά, παιδιά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Εγώ πάντως το φαβορί μου το έχω για το Euro, τουλάχιστον για τους 16. Για λέγε. Γουστάρεις Σκοτσέζους. Ναι, τρελά. Έχουμε τόσα χρόνια να πάμε. Είναι η ευκαιρία μας. Και εγώ τους πάω. Ναι, ναι. Και εγώ τους πάω να ξέρεις. Και εγώ θα είμαι με Σκοτία, φίλε. Ναι. Σκότια, να σας πω ότι ήμουνα προχθές το Σάββατο για φαγητό. Τέλος πάντων, και ήταν στο τραπέζι ένας φανατικός της Σκοτίας χρόνια. Είναι και Σέλτικα, αλλά είναι και φανατικός γενικός. Σκοτία. Ναι, και μου λέει φέτος θα το πάρουμε. Δεν του λέω είσαι καλά, του λέω. Θα το πάρουμε, μου λέει φέτος. Πάντως πιστεύω θα χαρεί όλη η Ευρώπη να το πάρει Σκοτία. Ναι.
Πλην Άγγλο, βέβαια. Ναι, εντάξει, ναι. Να ξέρεις ότι η συμμετοχή της Σκωτίας, έτσι, και αν πάει καλά και λίγο η Σκωτία, γιατί παίζονται εκεί και πράγματα, θα δώσει και όθηση στο που θέλουν πάλι δημοψήφισμα για ανεξαρτησία. Έτσι, ξέρεις, ξαναδημιουργούμε Σκωτία, περήφανη και όλα αυτά. Γιατί οι Άγγλοι έχουν μεγάλο πρόβλημα το Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. Γιατί στο δημοψήφισμα για τον Brexit η Σκωτία είχε ψηφίσει με 60% παραμονή. Και παραπάνω. Στην περιοχή. Και παραπάνω. Και παραπάνω, και παραπάνω. Δεν θυμάμαι το νούμερο ακριβώς, αλλά ήταν και αρκετά παραπάνω από αυτό που λες. Ακριβώς. Και σου λέω ότι εμείς δεν γουστάρουμε. Δηλαδή μας επιβάλλεται κάτι το οποίο δεν το θέλουμε με μεγάλη πλειοψηφία εμείς. Δεν το θέλουμε. Ναι, ναι, ναι. Πάντως γενικά τα παιχνίδια των Σκοτζέζων βγάζουν κάτι που ρε παιδί μου κάθεσαι να το δεις όλο το 90 λεπτό. Φτιάχνεσαι. Ρε. Ναι, ρε παιδί μου, συμφωνώ. Τα παιχνίδια των Σκοτζέζων είναι αυτό που έχω πει, παιδιά. Είναι σαν ταινία με τον Braveheart. Πάνε 11 πάνω στην μπάλα όλοι μαζί. Ναι, ναι, μέχρι θάνατο. Είναι απόλαυση. Είναι απόλαυση. Ναι, 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 ναι. Ναι. Έτσι ήταν. Κάτσε, σε ποιον όμιλο είναι, περίμενε. Εγώ από το πρώτο μοντέλο. Έχουμε να παίξουμε με Άγγλους πάλι. Πού, πού, Αγγλία. Και θα παίξουμε και με Άγγλους. Και με την Αγγλία. Με την Αγγλία. Και Κροατία, Τσεχία. Ναι, ναι, ναι. Μόνο, να σου πω κάτι. Μόνο οι Σκοτσέζοι, μόνο και μόνο αν καταφέρουν να πάρουν αποτέλεσμα με την Αγγλία, θα είναι επιτυχημένοι. Καλά, μα κερδίσουν να γίνει χαμός. Δεν είναι. Τι, θυμάσαι τι είχε γίνει στο Μουντιάλ, νομίζω ήταν το 90 που κέρδισε πρώτη φορά η Ιρλανδία την Αγγλία που είχε γίνει ο πρώτος χαμός. Ναι, στην Ιταλία. Ναι, στην Ιταλία. Ναι, υπάρχει, υπάρχει και ντοκιματέρ για αυτό το παιχνίδι. Ναι, ναι. Κώστα, τι βλέπεις με Αραούχο? Πήγαμε στο μέλλον. Ό,τι κάτι κάθε καλοκαίρι. Τα λεωφορεία. Αυτά που γράφονται για Κίτσιο Τζαβέλα. Εντάξει, για τον Τζαβέλα υπάρχει κάτι. Για τα υπόλοιπα δεν νομίζω. Να σου πω, σε σχέση πάντως με αυτούς που έχουμε, χίλιες φορές να έρθει ο Κίτσιο. Χίλιες φορές. Να δούμε και κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως από αυτά που έχουμε δει. Νομίζω ότι κάτι άλλο κοιτάει η ομάδα. Κάτι άλλο. Όχι τον Κίτσιο. Ναι. Κατάλαβα. Ηρακλή το Ζάχαρο πώς πάει. Ω, Κυριλέ. Πολύ Κυριλέ, φίλε. Και δεν το περίμενα, αλλά τώρα έχω μπει σε ένα πρόγραμμα διατροφής. Με δουλεύει ο Δεσίλας. Εγώ σε δουλεύω. Εσύ δουλεύεις τον εαυτό σου. Εσύ με δουλεύεις. Τώρα πάμε. Εγώ καθόλου, φίλε. Όχι. Να κοιτάξουμε. Μπορεί να μας εξηγήσει. Θα σου πω εγώ γιατί δεν στα λέει καλά. Ναι, ναι. Δεν στα λέει καλά. Προχθές, χθες. Ναι. Παραγγέλνει. Σουβλάκι κοτόπουλο. Ντροπή. Άκου, άκου τον τύπε. Και μόνος του, χωρίς να του πω εγώ τίποτα, μου λέει ντρέπομαι και να το πω. Γιατί ρε Ηράκλειο του λέω να το ντρέψει να το πει. Γιατί, ντρέπομαι. Το λέει και μόνος του. Ντρέπομαι, ρε φίλε. Δεν λέω εγώ τίποτα. Καλαμάκι. Για ποιο λόγο ντράπηκε? Έλα, ντε. Σε παρακαλώ τώρα. Άκου τώρα. Να παραγγείλω εγώ σε σου λέει κάτι. Καλαμάκι μανιτάρι. Όχι, το τρώω αυτό. Αυτά τα τρώω, να ξέρεις. Αλλά τα τρώω αφού έχω πάρει δύο πιτόγυρα. Εγώ νόμιζα ότι πήρες κάτι άλλο, ρε. Ναι, ναι, ναι. Πήρα κοτόπουλο. Εντάξει, άμα παραγγείλω και κοινόα, πάρτε μου τα μικρόφωνα. Όχι, ρε, και κοτόπουλο. Όχι, κοτόπουλο. Κοίτα, καλαμάκι κοτόπουλο ποτέ δεν έτρωγα. Όχι. Το κοτόπουλο στήθος είναι φοβερό το καλαμάκι. Στήθος δεν μπορώ να το κατεβάσω, φίλε. Όχι, στήθος, μπούτι. Το μπούτι, ναι, κάτι καλαμάκι λέμε. Μπούτι δεν υπάρχει. Άμα είναι και καλός ο ψήστης. Είναι θέμα μάστορα πάντως το τέτοιο. Το σουβλάκι κοτόπουλο. Ξέρεις, Κώστα, όταν. Γιατί άμα ξεραθεί, ξέρεις, πρέπει να ψήνεται επί τόπου μόλις γίνει παραγγελία. Γιατί δεν μπορεί να το στοκαρείς και να το ζεσταίνεις μετά. Ξέρεις, Κώστα, εδώ που, γιατί από τότε παντρεύτηκα εδώ και πόσο έχω παντρευτεί, τώρα ναι, 12 χρόνια που μετακόμισα Λαμπρινή, ένα από τα καλύτερα που μου είχε στη μετακόμιση ήταν ότι γνώρισα τα κεμπάπ στη Φιλαδέλφια. Εντάξει, είδες. Εντάξει, διαχρονική αξία. Πολλά τα ωφέλη. Και να σου πω, βάζεις και γιαουρτάκι, Βέβαια. Και κρεμμυδάκι, Αλλά εγώ με το κρεμμύδι έχω αρρωστία. Και πιπεράκι, μπόλικο, Κρεμμύδι, κρεμμύδι. Γεια σας, Διονύση. Επειδή είσαι της περιοχής, ας πούμε, ναι, ναι. Έχει ωραία κεμπάπ στη Φιλαδέλφεια, αλλά για μένα το καλύτερο είναι στην Ιωνία. Πού καλέ? Όπως πηγαίνει στην Ηρακλείου προς Ηράκλειο, ναι, ναι. Είναι το εμπορικό κέντρο το παλιό. Το, ναι. το πρώτο, το Ιωνία Center. Ναι, ναι. Στο στενό, ας πούμε, δεξιά, που δεν πάει όμως, εκεί μέσα ο Μερακλής. Αν βρεθείς μια μέρα από εκεί, πήγαινε. Είναι όνομα ωραία. Και πράγμα δηλαδή. Δεν θα χάσεις. Ωραία, ωραία. Παιδιά, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Και εμείς φίλε. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά. Γεια σας. Επόμενος φίλος, καλησπέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη. Τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε? Καλά είμαστε. Καλά, φίλε. Πώς τι? Καλά, φίλε μου, δόξα τω Θεώ. Τι γίνεται στην ΑΕΚ? Πήρε το τερματοφύλακα. Ναι, τι ρωτάς, αφού το είδες, έχει ανακοινωθεί από το μεσημέρι. Πόσες συμμετοχές είχε στη Σάλβουρ?
Είχε. Α, σχεδόν όλα τα μάτια έπαιξε φέτος. Α, ήταν βασικός. Ναι. Γιατί δεν το έχω ακούσει, άκουσα μόνο στις ειδήσεις ότι... δεν γίνεται να το έχεις ακούσει, ρε αδερφέ. Όχι, δεν το έχω ακούσει, Ηρακλή. Δεν το έχω ακούσει, απλά το άκουσα στις ειδήσεις ότι πήρε το τερματοφύλακα της Σάλτσμπουργκ και Εθνική Αυστρία, δεν είναι. Όχι, δεν είναι βασικός Εθνικής Αυστρίας, όχι. Όχι βασικός και... Έχει κάποιες συμμετοχές, αλλά δεν είναι στην Εθνική. Δεν είναι πλέον. Τώρα δεν είναι, από ό,τι ξέρω. Δεν έχω ακούσει, δεν έχω ακούσει. Γιατί βγήκα και στον, στους αγαπημένους μου, στον Μπάμπη για τον... Στον Λεάνη. Για τον Λεάνη. Παιδιά, ένα τραγικό θα έλεγα εγώ για το επίπεδο της Ελλάδας. Ένα τραγικό που μου συνέβη εχθές. Δεν ξέρω αν θα το ξεχάσω. Έπεσε ένας μεγάλος σε ηλικία και έσφασε το πόδι του. Τρεις ώρες να έρθει. Όχι να έρθει, δεν ξέρω αν ήρθε τελικά, γιατί εγώ έφυγα. 2,5 ώρες έκατα εγώ μαζί του και έχω πάρει από 11 και 19. Γιατί είδα τις κλήσεις μετά που βγήκα από το... με το που βγήκα από το Μπάμπη και το Μιχάλη, είδα τις κλήσεις που έχω κάνει. 11 και 19 έχω πάρει πρώτη φορά το 166 και μέχρι 1 και 36 δεν έχει έρθει ασθενοφόρο. Μα πώς το έσπασε ο άνθρωπος εγώ το? Στραβό πάτσε, Κώστα, μάλλον. Όχι, μάλλον, εγώ τον είδα που έπεσε και σταμάτησα απευθείας με το ταξί, σταμάτησα και πήγα να... και πήρα το 166 και έπαιρνα και έπαιρνα. Έχω πάρει εγώ μόνος μου 9 φορές. Η γυναίκα μου, γιατί εγώ ήρθα σπίτι μετά, ήμουν ακουρασμένος. Και ήρθα σπίτι και με έχει καλέσει το 166, δηλαδή η οδική, η πρώτη βοήθεια. Οι πρώτες βοήθειες και η οδική βοήθεια. Οι πρώτες βοήθειες, πότε με καλέσανε, Ράνη? Τρεις παρά με καλέσανε. Εγώ κοιμόμουνα, η γυναίκα μου το είχε δει και δεν το σήκωσε. Δηλαδή, πόσο τραγικό είναι. Φανταστείτε, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος, το είπα και στον Μπάμπη και στον Μιχάλη, ήταν Έλληνας. Έχει πληρώσει όλη του... και δεν ήταν φουκαράς ή δεν ήταν κάποιος ζητιάνος ή που δεν έχει σημασία. Που τα λέω αυτά ντρέπομαι. Αλλά δεν ήταν, ήτανε κύριος σε όλα του τα επίπεδα. Αυτός ο άνθρωπος έχει πληρώσει όλη του τη ζωή για τα γεράματά του. Έγινε, Λευτέρη. Λευτέρη. Είναι τραγικά. Διονύση, συγγνώμη, ναι. Δεν θέλω να σε μελαγχολήσω. Όχι, κανέναν από εσάς. Δεν το λέω. Απλά θέλω να ακούγονται, γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή να συμβαίνουν αυτά. 3 ώρες να μην έρθει ασθενοφόρο. Υπάρχει COVID, σεβαστό, το πιστεύω, υπάρχει, γιατί άμα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει θα ήμουν ο βλάχας, αλλά και όλα τα άλλα να μην τα ξεχνάμε, παιδιά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Γεια σου, φίλε, ευχαριστούμε. Γεια σου, ρε. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Δεν έχουμε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για πες, κάτι πεις να πεις. Εντάξει, εδώ ο άνθρωπος έχει δίκιο. Μου λέει, δεν είσαι Ολυμπιακός, εσύ που βάζεις κοτόπουλο στο σουφλάκι σου. Χοιρνούει μοσχάρι, αλλιώς να μην ξαναπεράσει από το γαρασκάκι. Μοσχάρι. Σε μπιφτέκι. Ψιλοσπάνιο. Σε μπιφτέκι, σε μπιφτέκι. Ναι. Έχει δίκιο, φίλος. Τώρα, ο Σπύρος ο Σέφ από το Λονδίνο, έχετε δει συνταγή? Όχι, για πες. Φτιάχνει πίτα με μπλακ άγκους, με σως τσιμιτσούρι. Αυτό το έχω ακούσει νομίζω από την Αργεντινή, το τσιμιτσούρι. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Ναι.
Δεν είναι ακριβώς όρος βασικά, είναι ψιλοκομμένα μυρωδικά με, με λίγο λάδι, λίγο οξύδι, λίγο αυτό. Πίκο τεγκάλο, αυτό δεν το ξέρω. Και κλικοπατάτες γανίτες. Μάλιστα. Καλό ακούγεται. Το πίκο τεγκάλο το ξέρω, μωρά, τώρα μου κόλλει στο μυαλό μου. Θα σου το πω σε λίγο. Ναι. Να το δω γιατί δεν θα το θυμηθώ. Πίκο τεγκάλο, α. Ας το κουκλαρούμε. Με ντομάτα, κάτι ψιλοκομμένο, κάτι είναι. Ναι, κάτι ντομάτες. Κάτι λέει, λάτινη ακούγεται, σαν λάτινη είναι πάνω, πίκο τεγκάλο. Ναι, μεξικάνικο λέει. Α, μεξικάνικο. Πικάντικο. Κάτι ντομάτες, κάτι κρεμμύδια βλέπω εδώ. Ναι, ναι. Λίγο απ' όλα. Δυνατό. Δυνατό, ωραίο. Δυνατό. Ωραίο. Δεν το τρως ποτέ εσύ. Γιατί να μην το φάω. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Γεια σου, παιδιά. Γεια φίλε. Κώστας από Πάντρα, Ολυμπιακός. Γεια σου, Κώστα. Εσύ τσιμιτσούρι το τρως. Πρώτη φορά. Τσιμιτσούρι τι είναι, δεν ξέρω. Σαλτσούλα. Με τι, κόκκινη. Okay. Για χοντρομπίγουλη που λέτε για κάτι. Πώς? Χοντρομπίγουλη, εντάξει, αυτά ωραία, είναι δικά μας. Τι είναι ωραία η μπίγουλη, ε. Στη φωτιά το χειμώνα. Τι είναι η μπίγουλη, ρε παιδιά. Η μπίγουλη είναι χοντρός φιδές. Ναι. Που το βάζεις στην κατσαρόλα και το φτιάχνεις κυρίως με ντομάτα. Γίνεται σαν σούπα. Ωραία ακούγεται. Ωραία. Δεν το τρώει πολλοί κόσμος. Το τρώμε κυρίως εμείς εκεί, Πάτρα, Ηλία. Είναι τοπικό. Πάμε ρε, έλα ρε Κώστα. Ήθελα να πω καταρχάς καλησπέρα και στους τρεις σας. Σας εκτιμώ και τους τρεις. Είναι αλήθεια. Σας ακούω συχνά. Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο για τον Ολυμπιακό. Ήθελα να γυρίσω λίγο πίσω την κουβέντα. Ναι. Έγινε και πολύ της επικαιρότητας. Απλά ρε Ηρακλή, συγκεκριμένα σε έναν θα να απευθυνθώ. Με έχουν ενοχλήσει ορισμένοι που ρε παιδί μου βγαίνει για έναν προπονητή ή για πράγματα. Δεν δέχομαι γιατί για τον Μαρτίνς ότι να μιλούν άσχημα, πώς να σου το πω. Δεν λέω προπονητικά. Εντάξει, μπορεί να μην τον. Αλλά μιλούν άσχημα δηλαδή, με χαρακτηρισμούς και σχεδόν να τον βρεις, ας πούμε. Αυτό δεν δέχομαι. Εντάξει, δηλαδή, κοίτα. Μετασυμπεδώνουν όλα, ας πούμε. Εντάξει, εδώ, ας πούμε, στις εκπομπές ήταν ένα διήμερο μετά το τελικό του κυπέλλου αυτό το πράγμα με τον Μαρτίνς. Το οποίο ξέρεις πάνω τώρα στη. Τρέλα, τρέλα, εγώ το έλεγα και τότε. Τρέλα, ρε. Ναι, ναι, πάνω στη φούντωση που είχε ο άλλος και στην στεναχώρια. Να κάνεις κριτική, αλλά τώρα εδώ φτάσαμε σε σημεία υπερβολικά. Τον είχαμε βγάλει εγώ που δεν είμαι Ολυμπιακός. Δηλαδή, έχασε ένα τελικό κυπέλλου. Έχει πάρει πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό. Παίζει καλή μπάλα Ολυμπιακός. Έχει μια στρωμένη ομάδα Ολυμπιακός. Και έχασε ένα τίτλο. Ωραία. Και πόσα ντέρμπι έχει πάρει. Μπράβο. Δεν έχει χάσει προκριματικά. Στα έλεγα και έξω. Συγγνώμη, ρε Κώστα. Στα έλεγα και έξω. Υπερβολή αυτό. Με ύψιστο κεφαλαίο. Δηλαδή, εντάξει. Εγώ ήθελα να πω οπωσδήποτε ότι έχει ευθύνες για τον τελικό. Εννοείται. Όπως έχουν και οι παίχτες φυσικά. Έτσι. Για μένα έχουν ίδιες ευθύνες. Και προπονητής και οι παίχτες. Δεν τις βγάζω απ' έξω. Εντάξει, παιδί μου, μπορεί να γίνει σε ένα μάτσο, παιδί μου, αλλά γίνονται τελικό συνέβη. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όπως και στον Γκαρντιόλα προχθές, εντάξει, αυτή η ισοπαίδωση, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, φτάνει σε σημεία, δηλαδή, τρομερά, έτσι. Εντάξει, πρώτα απ' όλα στη ζωή μας έχουν μπει σε πολύ μεγάλο βαθμό, και δεν αναφέρω σε αυτούς που μπορεί να λέγανε για τον Μαρτίνς προς Θεού, αλλά γενικά στη ζωή μας έχουν μπει οι haters. Καλά, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω, ναι, κατά γενική ομολογία σε διάρκεια. Η Manchester City είναι καλύτερη ομάδα από την Chelsea. Ναι, ναι, συμφωνούμε και σε αυτό. Εδώ λοιπόν υπάρχει το αυτονόητο, το οποίο το λέμε πολλές φορές. Είναι αυτονόητο. Ο τελικός που είναι ένα μάτς, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο δηλαδή στην τελική, δεν σημαίνει ότι η καλύτερη ομάδα που στη διάρκεια είναι καλύτερη ομάδα θα κερδίσει ντε και καλά. Είναι ένας τελικός. Ένα. Δύο. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου και με τον Γκουαρντιόλα έγινε αυτό. Οι αποτυχίες του Γκουαρντιόλα κτλ. Ρε παιδιά, τώρα, okay, να μιλήσουμε. Έχασε τον τελικό η Chelsea, η City. Το πήγε καλά η Chelsea, το πήρε. Τώρα θα το βγάλουμε δηλαδή ότι είναι αποτυχημένος, που έχει φτιάξει μια ομαδάρα που ξέρω εγώ έχει εξελίξει την προπονητική. Κατάλαβες το να πω. Ναι, αποδεικνύεται το αυτονόητο ότι αυτό που λένε οι τελικοί κερδίζονται, δεν παίζονται. Δεν σημαίνει ότι η καλύτερη ομάδα θα τον πάρει το τελικό πάντα. Εγώ ήθελα να πω ότι καταλαβαίνω γενικά το συναισθηματισμό. Γιατί εγώ παρόλος είμαι, απλά πρέπει να μένουμε και στη μεγάλη εικόνα γενικά. Αυτό θέλω να πω. Και σε ό,τι έχεις δει, αδερφέ, δεν μπορεί να κρίνεις ένα μάτι. Ένα μάτι μπορεί να συμβούν τα πάντα. Ακόμα και ο προπονητής μπορεί να βρεθεί σε μια άσχημη μέρα. Να δει το μάτι διαφορετικά, να μην του καθίσει. Δεν είναι ο Πάπας να έχει το αλάθη του. Βέβαια γίνεται. Φοβερό μήνυμα έχει έρθει. Επίσης θέλω να πω λίγο για την. Έχω μια έτσι αδυναμία ποδοσφαιρικά στο Harry Kane. Τον έχω λίγο καψούρα ποδοσφαιρικά, είναι αλήθεια. Και ήθελα να πω ότι θα ήθελα πολύ να τον δώσει City. Και πιστεύω ότι θα κλείσει τα ρολά αν κάνει αυτή τη μεταγραφή. Εντάξει, αυτό θα μου πείτε είναι υποθετικό, αλλά
επειδή έτσι έχω μια δυναμία, ήθελα να το αναφέρω. Έτσι, και συμπαθεί City, σε City δηλαδή. Αγγλία ή. Και αυτό είναι City. Κοίτα, δεν μπορώ να σου πω ότι ήμουν τώρα από 5 χρόνια City. Έγινα τελευταία 5 χρόνια, α πούμε. Έγινα, αλλά είναι αλήθεια ότι ναι, ρε παιδί μου, γουστάρω να τη βλέπω αυτό. Γουστάρω δηλαδή να τη βλέπω και βέβαια σε εμά, σε μικρέ ομάδε. Εγώ Κώστα το είπα. Το είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή μου. Τώρα δεν θυμάμαι με ποιον ακροατή. Είναι εντελώς διαφορετικό να βλέπεις τη City αυτή τη τηλεόραση και είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που είδα στην Αγγλία με τη City. Γιατί το μέσα εδώ στο Καρεσκάκι με τα προβλήματα και παίζανε, ας πούμε, μπορεί να βγάζανε τις φάσεις, δεν είχαν και τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Στην Αγγλία, ο τρόπος με τον οποίο άλλαζαν θέσεις οι παίχτες. Αυτό λέω. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω εύκολα. Αν όλες από τον κύπελο. Πάει στο Etihad με το. Ναι, με τον Ολυμπιακό. 3-0. Ναι. Πρέπει, δεν πάει το μυαλό σου, σου λέω. Ναι, έχει φέρει πραγματικά στο ποδόσφαιρο τρομερά πράγματα. Ειδικά στα τακτικό επίπεδο δεν υπάρχει. Δηλαδή κάνει πράγματα απίστευτα. Είναι απόλαυση. Μάλιστα. Δεν ξέρω, αυτά θέλω να πω και ένα τελευταίο θέλω να πω ότι κύριε Οικονομάκο, ζούμε για να σας ακούμε. Αυτό. Λοιπόν. Έγινε. Να σε καλύψω. Μεγάλη Παρασκευή λέει την τρώτη στο Πελοπόννησο. Ποια? Αυτό το τριχοντρομπίγουλι. Όχι, πάντα. Τι μεγάλη Παρασκευή, όχι. Έτσι γράφει ένας φίλος. Είναι παράδοση. Λέει. Πάντα. Και καλοκαίρι. Βραστή. Ναι, γιατί είναι ωραία και κρύα. Βάζοντας μέσα, θα με καταλάβουν τώρα όσοι είναι από κάτω, βάζοντας, ρίχνοντας μέσα λίγη φετούλα. Είναι έτσι ναι. Το μυστικό. Ωραίο μου ακούγεται. Ωραίο είναι, ωραίο. Απέκτησε ένα ενδιαφέρον όφιδες. Ναι, το αλλιώς το χοντρομενούδελο, όπως λένε. Δεν είναι φιδές. Εντάξει, είναι χοντρός φιδές. Εγώ το φιδέ το λεπτό δεν μπορώ να το φάω με τίποτα. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε. Μα συνεχίζουμε κανονικά 2-10-95-79-283-45. Με κράζει, μαθητή του γυμνασίου Ανδρέας από την Πάτρα. Με κράζει. Ναι. Ο Κώστας εδώ είναι. Εδώ είμαστε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα, εσύ. Έλα, Μάρκο. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Καλά. Πώς είσαι, εσύ. Πώς είσαι. Καλά. Ωραία. Από αυτή εβδομάδα με δελτίο η εκπομπή, ε. Ναι. Οπότε είπαμε να το δοκιμάσουμε λίγο. Ναι, μπορεί να. Εσείς θα καταλάβετε τώρα από την πυκνότητα και από τη συχνότητα. Θα δείτε τώρα. Βέβαια, εξαρτάται από εποχή σε εποχή, γιατί τώρα, ας πούμε, που είναι νεκρή περίοδος, μπορεί να υπάρχουν και κενά. Άξιμορφα, θα δούμε. Παράδειγμα. Σε... Και τι θα γίνει ο Ιχολύπτης, κλέφτης, δεν θα βάλει ένα τραγουδάκι. Σε χρονικό διάστημα, ας πούμε, που θα είναι πιο πυκνό τα γεγονότα, δεν ξέρω. Θα το... Μα θα έχει τώρα, θα έχει ούτως ή άλλως από 5 εκατομμυρίων ξεκινάει το Euro που είναι κάτι διαφορετικό. Euro, ναι. Θα έχουμε πόσα παιχνίδια την ημέρα. Ναι, καλά, εκεί ήταν άλλο. Θα γεμίσει λίγο το καλοκαίρι μας. Θα έχουν ένα σημείο. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο φαν του Euro. Ξεκάθαρα, εγώ είμαι με Μουντιάλ γιατί μου αρέσουν. Για να σας πω κάτι, γιατί εγώ, θέλω τους Λατίνους μέσα. Όλες αυτές τις διοργανώσεις αρχίζουν να σας παρακολουθώ σοβαρά όταν φτάσουν στη φάση των 8 και μετά. Α, όχι. Μουντιάλ μπορώ να δω το Σαουδική Αραβία Ιράν. Έλεος. Ναι. Τρία από τους 8 δεν. Όχι. Κάπως... Ναι. Και άντε, αν υπάρχει ένας όμιλος, ας πούμε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ξέρω, να παρακολουθείς, αλλά έτσι γενικά από τους 8 και μετά αρχίζει εκεί τα πιο άμεσα, ξέρεις, τα πιο, με την πιο μεγάλη αγωνία, όταν φτάσεις στο, πηγαίνοντας προς τον τελικό. Κώστα, τι κάνουμε εμείς, διαβάζω. Έλα, φίλε, έτσι... Να σου πω, διαβάζω έτσι για Τζαβέλα, τον άλλο το δεξιμπάκ που είχε ο Πάοκ, πώς τον λένε. Εντάξει, προτείνονται πολλοί παίχτες, φίλε. Ναι. Εγώ για τον Τζαβέλα μόνο αφήνω ένα μικρό τέτοιο, ότι μπορεί να γίνει κάτι. Για τους άλλους δεν το βλέπω. Για αριστερό μπακ ή για αριστερό στόπερ χρησιμοποιείται στην Εθνική? Πιο πολύ για στόπερ. Πιο πολύ για στόπερ, ναι. Και λόγω ηλικίας, έτσι, γιατί είναι και 33 χρονών. Ναι. Μάλιστα. Για αποχωρήσεις, πωλήσεις, τέτοια, δεν έχουμε κάτι... Όχι ακόμη, τίποτα. Όχι ακόμη, έτσι. Να δούμε. Για τον τερματοφύλακα πήραμε, τι πληροφορίες έχουμε, έτσι, τα χαρακτηριστικά του, και με δηλαδή... αυτά που έχω δει, νομίζω είναι καλός τερματοφύλακας. Και σε εξόδους του γενικά, ας πούμε, βασικός. Και στο... Είναι έτσι... Έπαιζε βασικός στη Σάλπουγκ 3 χρόνια, ρε φίλε, ξέρω εγώ, εντάξει, είναι μια ομάδα που... Είναι καλή ομάδα, όπως και να το κάνουμε. Ναι.
Να σου πω, εκεί σε αυτήν την ομάδα είναι ο Μάχο, είναι προπονητής τερματοφυλάκων. Δεν το είχαμε... ξέρω. Κάπου αυτό έχω διαβάσει ότι ίσως έπαιξε ρόλο και αυτό ότι... Δεν νομίζω. Δεν το ξέρω. Θα είχε γίνει πολύ γνωστό, μωρέ, αν ήταν. Ναι, θα είχε γίνει... Είμαι, ξέρω. Ψιλοντέρος. Εντάξει, ήταν γνωστός τερματοφύλακας, εσύ στις άλλες που έπαιζε. Ναι. Δεν είναι λαβράκι, δηλαδή. Ναι, κατάλαβα. Είναι γνωστός, τέλος πάντων. Παιδιά, πότε συμπληρώνε, πότε κάντε το δεύτερο τσίπημα. Καλό, ο Ηρακλής έχει κάνει ένα και μοναδικό. Εγώ δεν έχει κάνει άλλο. Εσένα, Ηρακλή, σου είπα, ας πούμε, 14 μέρες και μετά είσαι εντάξει ή πιο πολλές, επειδή είναι ένα τσίπημα. Λίγο πιο πολλές, νομίζω. Ναι, λίγο πιο πολλές. Πάντως, ότι στις 14 μέρες θα είναι στο 57% και στις 28 το 87. Ναι, 28, ναι. Ναι. Και εσύ, Κώστα, το δεύτερο τσίπημα. 22 Ιουνίου. Πόσο? 22 Ιουνίου. Και ο Δεσίλας. 25 εγώ ή 24-25 νομίζω 25. Αυτά τα νομίζω τα δικά σου με βεθαίνουν. Το έχω σε... Οπότε γύρω στις 10 Ιουλίου όλοι θα είμαστε πανέτοιμοι. Πόσο δίνει να χάσει το ραντεβού ο Δεσίλας, αποδόσεις. Όχι ρε. Είπαμε. Καλά. Σιγά ρε, Διονύση, είσαι και εσύ λόγω 10, ας πούμε λίγο πόνο στα κόκαλα και κάτι τρέχει. Εντάξει, δεν ήταν έτσι, να με πάρει με ένα 10 το πρωί. Για άλλο το λέει. Λοιπόν, το εμβόλιο 25. Καλά, εγώ δεν το θυμηθώ. Πάντως, δηλαδή με λίγα λόγια, γύρω στις 10 Ιουλίου και οι 4 είμαστε μια χαρά, έτσι. 10 Ιουλίου. Ναι. Δηλαδή... Όχι, εγώ θα είμαι νωρίτερα, ρε φίλε. Είμαι ήδη 17 μέρες. Νωρίτερα, λέω γενικώς, ας πούμε, για μια πιθανή συγκέντρωση. 25, ας πούμε, ο Διονύσης. Ναι, και αγαλά λέω. Δηλαδή, από τους 4 που μιλάμε τώρα, εγώ είμαι ο πρώτος που έχω ξεμπερδέψει. Σήμερα, ας πούμε, είμαι ελεύθερος που λένε. Γιατί 17 Μαΐου έκανα δεύτερη δόση και τελείωσα. Περάσαν και 14 μέρες, Ναι, βέβαια. Ναι, και μου είπαν δεν έχω και καμία υποχρέωση για καραντίνα αν έρθω σε επαφή με κρούσμα. Δεν μπράβο, έχω. Μπράβο. Είμαι εντάξει. Και οπότε για μια πιθανή, ξέρεις, μάζοξη, πιθανή, κάνανε έτσι καλοκαιρινό γλεντάκι, είμαστε γύρω στις 10 Ιουλίου. Αν υπολογίσω 25 Ιουνίου. Θα τα δούμε όλα, Μαργό μου. Ωραία. Ηρέμος, Μαργό μου. Όλα θα γίνουν. Είμαι ήρεμος, να ισχύει, δεν έχω άγχος. Οπότε περιμένουμε. Από άλλες, οι άλλες ομάδες δεν έχει γίνει κάτι πέρα από το επιθετικό που πήρατε εσείς, Ηρακλή. Τότε κίνηση. Δεν έχω καμία κίνηση πουθενά. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. 1η Ιουνίου είναι. Ναι, εντάξει. Υπάρχει χρόνος. Διονύση, έχετε γενέθλια αύριο. Σήμερα μάλλον. Σήμερα, ναι. Το θυμάμαι. Μάρκο, το θυμάσαι εσύ τον τελικό. Εγώ το θυμάμαι, ναι. Το θυμάσαι, θυμάμαι. Κοίτα, εκείνη την εποχή, μέχρι πώς να σου πω, το 77 που φτάσαμε εμείς στους 4 του UEFA, δεν υπήρχε μεταξύ των οπαδών αυτή η αντιπαλότητα που υπάρχει σήμερα. Ναι, προφανώς. Δηλαδή... εκεί αρχές της δεκαετίας 80 άρχισε. Και εγώ υποστήριζα όλες τις ομάδες μέχρι. Δηλαδή να φανταστεί... Πρώτη φορά που υποστήριξα ξένη ομάδα, ξέρεις ποιο μάτς ήταν. Πότε. Με ελληνική. Παναθηναϊκός Φέγενερ. Α, τότε. Και τότε είχαν αρχίσει κόντρες οι. Ξέρεις και με το Βαρτινό Γιάννη. Πάντα υπήρχαν κόντρες. Απλά. Όχι, τότε είχε αρχίσει, ξέρεις και με το. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 παράδειγμα. Εντάξει, ήρθε και ο χουλιγκανισμός μετά, δεν υπήρχαν αυτά. Όχι, τότε... έγιναν και πράγματα που ενόχλησαν τους οπαδούς όλων των ομάδων, δηλαδή παράδειγμα. Ο Παναθηναϊκός έγινε και επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Όχι μόνο αυτό. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρει, ας πούμε, το Δελικάρι από τον Ολυμπιακό. Ναι. Η Άρη είχε πάρει το Δωμάζο από τον Παναθηναϊκό. Μετά ακολούθησε αρχές δεκαετίας 80 που ο Παναθηναϊκός πήρε αρκετούς παίκτες από τον Ολυμπιακό. Πήρε το Βλάχο τον Γεωργαμλή από την ΑΕΚ. Κάπου άρχισε η αντιπαλότητα να γίνεται, να οξύνεται με αφορμή αυτές τις μετακινήσεις. Γι' αυτό σου λέω, έγινε επαγγελματικό και μετά υπήρχαν τέτοια. Ναι. Και σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει. Και άρχισε να αλλάζει. Αλλά σου λέω, μέχρι αρχές της δεκαετίας. Τι θυμάσαι, για πες καμία ιστορία από εκείνη τη μέρα. Από εκείνη τη μέρα θα σου πω. Όλη η Ελλάδα ξύπνησε εκείνη την ημέρα με την αγωνία, άντε να περάσουν οι ώρες να έρθει η ώρα του τελικού. Ναι. Ας πούμε, ήταν θέμα συζήτησης. Γενικά το περιμέναν όλοι πώς και πώς. Και το Μεξί τότε, ο Διακογιάννης μετέδε το παιχνίδι στην τηλεόραση. Το πρώτο γκολ το φάγατε αρχιέρχη. Νωρίς, ναι. Ναι. Και το δεύτερο γκολ το φάγατε δεύτερο ημίχρονο. Χτύπησε νομίζω στο πόδι του Καψί. Ναι, στο πόδι, ναι.
Μπράβο. Εκεί ο Διακογιάννης για κάποια δευτερόλεπτα έχει χάσει τη φωνή του. Mm-hmm. Γιατί θυμάμαι, είχαν την περιγραφή, λέει, γίνεται η φάση, λέει, και σταματάει. Και δεν μίλαγε, είχε μπει τον γκολ. Κάτι τέτοια έτσι. Και... Αλλά γενικά σου λέω, όλη η Ελλάδα τότε από εκείνο το πρωί είχαμε ξυπνήσει όλοι με την αγωνία σαν να έπαιζε η ομάδα μας, να σου πω. Ναι. Δεν είχαμε αντιπαλότητες. Και όταν και στη συνέχεια, όταν συνέπεπτε ας πούμε κάποια ομάδα να παίζει την ίδια ώρα, να έπαιζε ας πούμε, θυμάμαι όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Κάλιαρη, που είχε κερδίσει 1-0 μέσα στο Κάλιαρη. Mm-hmm. Και εκείνη την ώρα έπαιζε η ΑΕΚ ένα αγώνα, ευρωπαϊκό πάλι, άφημε καλά με τις... Αλγκοταριάν, όχι, κάποιον άλλο. Πανηγύρισαν οι οπαδοί της ΑΕΚ όταν άκουσαν από τα μεγάφωνα το Ολυμπιακός έβαλε γκολ στην ξένη ομάδα. Και αυτό γινόταν σε όλα τα γήπεδα. Όταν έπαιζαν την ίδια ομάδα ελληνικές ομάδες και μάθαναν οι οπαδοί ότι η άλλη ομάδα έβαλε γκολ η ελληνική, γινόταν πανηγύρισμα στο γήπεδο. Και μετά σιγά σιγά αυτό άρχισε να χάνεται και να... Τώρα εντάξει, εμένα μου θύμισε τις εποχές για πιο μεταρρεμάρκα για να πάμε παρακάτω, που ακούγαμε τα αποτελέσματα στα μεγάφωνα. Ναι. Στο ημίχρονο και αυτά, στο ημίχρονο ναι. των αγώνων. Όχι στο ημίχρονο και στη διάρκεια. Ας πούμε, έπαιζε η Άκη και έλεγε, ας πούμε, Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, 1-0, ξέρω εγώ. Τα έλεγαν και στη διάρκεια των αγώνων. Έγινε, Μάρκο μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Είσαι καλά. Γεια σου, Μάρκο, καλό βράδυ. Λοιπόν, επίσης, για χαρά. Για το φίλο που λέει ότι ποιος θα δείξει ο Γιούρ, γιατί δεν λέγει Αντένα, πως θα δείξει τρία μάτια την ημέρα. Ναι, θα δείξει Αντένα και νομίζω ότι όταν θα έχει κάποια ενδιαφέρον μπορεί να χρησιμοποιεί και το Μακεδονία. Για πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλά. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι έτσι. Ναι. Μια χαρά. Εσύ. Συγγνώμη. Ο Γιώργος είμαι από τον Brisbane. Τι κάνετε. Είστε καλά. Καλά πού είσαι ρε Γιώργο. Πού να είμαι. Εδώ πέρα τώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Μου οδηγάω. Γι' αυτό δεν το τσάκωσα κατευθείαν. Mm-hmm. Κώστα τι κάνεις. Καλά είσαι. Καλά φίλε μου. Εσύ. Μια χαρά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε γενικά για αυτό που κάνατε. Που βάλατε κάποιο όριο στο τηλεφωνικό. Είναι καλό αυτό. Νομίζω θα βοηθήσει. Mm-hmm. Γιατί ακούγονται και καινούργιες φωνές και δεν έχουμε εκδηλώσει αναμονή. Εγώ αυτό παρατήρησα. Ας πούμε κατευθείαν μου έπια στα γραμμή. Ενώ άλλες φορές προσπαθώ και δεν πιάνω. Τυχαίνει πολλές φορές να μπορώ να πιάσω και καθόλου σε καμιά ώρα, μια μισή ώρα και το παρατάω. Στο δεύτερο σκύλο συμφωνώ. Είναι καλό αυτό που κάνατε. Απλά ξέρεις, το πρώτο εγώ είμαι και της άποψης ότι αν ήθελες να πάρεις όπως έβγαιναν και οι άλλοι ακροατές, μπορούσες να βγεις και εσύ. Δεν ήταν θέμα, δεν επιλέγουμε εμείς που σας βγάλουμε. Θέλεις να σου πω κάτι που ίσως να μην το ξέρετε, παιδιά. Εγώ, ας πούμε, που είμαι από το εξωτερικό, ακούω το ραδιόφωνο σας μέσω ίντερνετ από το τηλέφωνό μου. Όταν θέλω να πάρω τηλέφωνο. Δεν μπορώ να ακούω την εκπομπή γιατί καλή. Καμιά φορά όταν παίρνω και 45 λεπτά, χάνω τα 45 λεπτά. Το μόνο που ακούω είναι το beep beep beep. Ενώ εσείς από την Ελλάδα μπορείτε να ακούτε από το ράδιο σας και το τηλέφωνο σας να παίρνετε. Οπότε δεν χάνετε λεπτό της εκπομπής. Ενώ εμείς το χάνουμε. Γιατί το ακούμε μέσω τηλεφώνου συνήθως. Στο αυτοκίνητό μας, στις δουλειές μας. Με καταλαβαίνεις. Ναι, οκ. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, νομίζω... Πάντως, επειδή έχω συζητήσει με φίλους που παίρνουν από το εξωτερικό, ακούνε κανονικά την εκπομπή όταν μπαίνουν αναμονή. Αν το ακούνε την εκπομπή, αν την ακούνε από το ράδιο, ναι, αυτό συμβαίνει. Αλλά εγώ, ας πούμε τώρα, το ακούω από το τηλέφωνο μου. Τέλος πάντων, εντάξει, μην κολλήσουμε τώρα. Άλλο σου λέω ότι όταν βγεις, όταν μπεις δηλαδή στην αναμονή και από το τηλέφωνο που έχεις καλέσει και περιμένεις για να μιλήσεις εδώ τώρα μαζί μας, ακούς την εκπομπή. Ναι, ακούγεται. Στην αναμονή. Ναι. Ηρακλή μου, στην αναμονή. Όχι όταν προσπαθείς να πάρεις όμως. Καλά, λογικό είναι αυτό, ρε φίλε, όταν προσπαθείς να πάρεις. Ναι. Λογικό είναι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό, εντάξει, το εξαντλήσαμε. Αλλά κάνει καλό και στα ζευγάρια και στους. Και στους ανθρώπους που ήταν συνέχεια, ας πούμε, βγαίνανε συνέχεια, είναι καλό να το εκμεταλλευτούν, να βρεθούν με τα τέρια τους, να βρεθούν με τις οικογένειές τους λίγο παραπάνω, με τα παιδιά τους, καλά είναι αργά βέβαια για παιδιά, αλλά συνήθως με τις γυναίκες τους, μην την πάθουν όπως την πάτσα και εγώ πριν κάποιους μήνες, που όταν ξεκίνησε το on demand, είχα κολλήσει και άκουγα τον Ερατζιά τα βράδια, γιατί τα είχανα το πρωί, και 1, 2, 5, 10, άκουγα on demand όλη την ώρα.
ένα βράδυ πάω στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, περιμένω τη γυναίκα. Έλα ρε παιδί μου, τη λέω, άντε που είσαι, μου λέει, τι που είμαι, μου λέει. Έλα. Μου λέει τι θα πάρει τηλέφωνο να φωνάξει τον Βαγγέλη, μου λέει να έρθει αυτός. Να τα. Ρε το Βαγγέλη. Δηλαδή μου την είπε, γιατί άκουγα τα βράδια on demand, Βαγγέλη, και τσαντίστηκε και μου λέει τότε που την ήθελα, θα πάρει τον Βαγγέλη. Ρε το Βαγγέλη. Να έρθει αυτός. Οπότε καλό είναι και ο φίλος μας ο Άρης να... και κάποιοι άλλοι που παίρνουν συνέχεια, ο Βασίλης, να βρεθούν με τα τέρια τους λίγο παραπάνω. Ναι. Για να μην βρεθεί και ο Βαγγέλης. Λοιπόν, μάλιστα. Δεν τον ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ένα άλλο πράγμα. Αυτό που συζητάμε για τους τεχνικούς, για τις μεταγραφές, ξέρω εγώ. Ένα πράγμα για τον Παναθηναϊκό θα ήθελα να πω. Νομίζω το έχουμε ξεχάσει. Κιόλα το ξεχάσαμε. Πριν 2-3 εβδομάδες λέγαμε να αλλάξουν όλα, να αλλάξουν, να μπουν καινούργιοι άνθρωποι στην ομάδα. Τώρα βλέπουμε ότι πάλι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ο Γιωβάνοβιτς, θα λύνει και θα δένει. Αυτό είναι που εμένα με χαλάει. Του έχω εμπιστοσύνη. Αλλά αν δεν τραβήξει το project αυτό, πάλι θα ψάχνουμε για ανθρώπους. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Γιωβάνοβιτς πάει να τραβήξει όλο το κουπί. Θα τα κάνει όλα μόνος του. Όχι ακριβώς τώρα. Αν δεν τραβήξει το project αυτό. Αλλά θα έχει πολλές εξουσίες, να το πω έτσι πάνω του. Διονύση μου, δεν λέγαμε να βρεθούν άνθρωποι στο προπονητή στην ομάδα που να είναι του Παναθηναϊκού. Άλλο, τι μάνατζερ θα μπει. Στην ομάδα χρόνια. Τι μάνατζερ θα μπει. Απλά θα πάει ο Παναθηναϊκός χωρίς τεχνικό διευθυντή. Τώρα, αν θα του βγει αυτό ή όχι, τι να σου πω. Θα φανεί. Θα το δούμε. Εγώ πάντως εμένα δεν μ' άρεσε αυτό, γιατί πάλι κάνουμε το λάθος που κάναμε πριν. Δίνουμε δηλαδή αρμοδιότητες σε έναν άνθρωπο. Άσχετα του έχουμε εμπιστοσύνη, ναι, αλλά του δίνουμε πάλι πολλές αρμοδιότητες. Ναι. Και αν δεν τραβήξει αυτός ο ένας, μετά ψαχνόμαστε πάλι να βρούμε τους υπόλοιπους. Το ιδανικό θεωρητικά πάντα είναι να πας ιδανικό. Δεν υπάρχει ιδανικό. Θα έπρεπε να έχει ή ένα τεχνικό διευθυντή ή 2-3 ανθρώπους που θα είχαν ένα τέτοιο ρόλο σαν ένα team. Αλλά θα δούμε, ρε φίλε, τι να σου πω. Ναι, ναι. Όλα σχετικά είναι. Θα δούμε, ναι, σωστά. Θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Εντάξει, παιδιά, αυτά ήθελα να πω, την αγάπη μου. Να έχετε καλό βράδυ, καλημέρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Γεια χαρά. Έχουν έρθει τρομερά μηνύματα για νεραζιά. Για νεραζιά, ε. Για πάμε. Φέρει τα ζευγάρια πιο κοντά. Ο Βαγγέλης ο νεραζιάς. Χαίρετε. Καλησπέρα. Μας ακούει ο φίλος. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει. Επόμενος. Λοιπόν, επιμύθιο λέει, νεατζίες φαίνεται τα ζευγάρια πιο κοντά, ούτε την Dr. Ρούς τέτοια επιτυχία ο Πάνος. Λοιπόν... Για τα εισιτήρια διαρκές, γιατί ρωτάτε και για την ΑΕΚΑ και για τις άλλες ομάδες, περιμένουν οι ομάδες, λογικά θα βγουν φέτος. Πάμε στον επόμενο. Δηλαδή θα υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Ναι, τώρα, δεν νομίζω ότι πόσοι... θα μπορούσε να είναι τίκα το γήπεδο. Αλλά... Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Τώρα πόσοι θα είναι, τι ποσοστό θα υπάρχει και πώς θα γίνει αυτό θα το δούμε. Χαίρετε. Ναι, παιδιά, καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Βεβαίως. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω τηλέφωνο σε σταθμό. Mm-hmm. Το όνομά σας. Είμαι ο Γιάννης από την Αμάρινθο. Γεια σου. Γεια σου, Γιάννη. Έχουμε γνωριστεί με τον Ηρακλή, να σου θυμίσω πού. Πού. Έξω από το εργοστάσιο της Μπίρας Πίλτζεν στο Πλιζέν. Πρόκειται στο παιχνίδι. Ναι, θυμάμαι τότε που πηγαίναμε. Σε είδα και δεύτερη φορά και πήγα να σου μιλήσω στο Μόναχο. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά της πλατείας πέρναγε η Μαρίνα, οπότε την πάτησες. Φύγει, προτίμησες. Το κατάλαβα. Η αγαπημένη μου μπίρα είναι αυτή πάντως. Η Πλιζέν, ναι, φοβερή Κώστα. Τρομερή. Ναι, ρε, θυμάμαι που μας αργεί πάνω από... Πολύ ωραίο εργοστάσιο αυτό εκεί με την πύρα. Ναι, φοβερό. Και το μουσείο από τα πιο οργανωμένα. Ναι, και το μαγαζί. Και τις κατηγορίες που έχουν πάει. Και, ναι, και που να κάτσεις και για φαγητό και για τα πάντα έχει. Ναι, φοβερό. Εντάξει, μα είναι παγκόσμιο μπραντ αυτή η πύρα, ρε. Εντάξει, ναι. Δεν είναι, σαφώς. Σαφώς. Όχι, μα ξέρεις που είχε κάνει εντύπωση, γιατί το Πλιζέν είναι πολύ μικρή πόλη. Δεν ήταν κάτι το... Ναι, τη γυρίσαμε όλοι μέσα σε... Βέβαια. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Εσύ θα το έχεις δει. Mm-hmm. Που είχε 3-4. Αλλά ήταν καζίνο με κουλοχέριδες. Δεν ήταν δηλαδή και ένα ήταν μόνο με ρουλέτ. Που είχε, όχι, αυτό δεν το είχε. Όπου, τι απαγορευτικό είχαν στο τζάμι. Καταρχήν εμείς μέναμε πράκα και πήγαμε, ξέρεις. Α, όχι, εμείς μείναμε στο Πλιζέν. Εμείς πήγαμε μόνο για τον αγώνα και
Πόσο απέχει από την Πράγα? Με τα δύο. Α, μια ώρα. Στη μια ώρα κοστά. Ναι, μια ώρα, κάπου εκεί. Και μπορώ να σου πω ότι κάναμε μια ώρα επειδή είχε, δεν ξέρω αν τα είδε στη Ρακλή, είχε κάτι έργα στον δρόμο και μας καθυστερήσαμε. Ναι. Όχι, πάντως, ωραία πολύ. Το κέντρο εκεί στην πλατεία, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ναι, φοβερή, φοβερή. Απλά σου λέω, είχε απαγορευτικό στο καζίνο. Απαγορεύονται τα όπλα. Λέω Παναγία μου, πού ήρθαμε. Αυτό καλό. Λέω να δεις, απαγορεύεται το κάπνισμα, να δεις, αλλά απαγορεύεται το όπλο. Στο εστιατόριο απέναντι από το εργοστάσιο δεν μας αφήσαν να φάμε. Γιατί λίγη ώρα πριν είχε προηγηθεί ένα περιστατικό. Ναι. Τώρα κανονικά δεν θα έπρεπε να το πω. Εντάξει, πάμε, στον αέρα. Ναι, είχε υπάρξει μια άσχημη συμπεριφορά φιλάθλων μας. Δικών μας του Ολυμπιακού, σε ένα άλλο εστιατόριο στην πόλη και ξέρεις, μαθεύτηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. Και δεν ξέρω αν είχες πάρει χαμπάρι ότι έξω από το γήπεδο δεν μας άφησε η αστυνομία να μπούμε στις εξέδρες και καλά κάνανε οι άνθρωποι, αν δεν μαζεύαμε τα λεφτά που δεν πληρώθηκαν στο εστιατόριο. Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, 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 ναι. Πιστολιά, εμείς μπήκαμε στο πέταλο το. Ναι, 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 ναι. Το θυμάμαι πολύ. Για πόσο έχει έρθει, 0-0 νομίζω. 0-0, το πρώτο μάτς ήταν. Ναι. Και βασικά ήταν ανέτοιμος ο Ολυμπιακός, κακή εμφάνιση. Πολύ, είχε τραυματιστεί και ο Αβραάμ, μπήκε ο Μπα. Είχε τραυματιστεί ο Αβραάμ. Μπήκε ο Μπα στο μάτς. Είναι το πρώτο μάτς που ξανάρχισα να τις μεταδώσεις εγώ. Ναι, ναι. Και αυτά μας έχουν λείψει, παιδιά. Αυτά τα ταξίδια. Εγώ κάνω. Υπομονή, φίλε μου, υπομονή. Να είσαι έτοιμο για το πράγμα. Να είμαστε καλά, πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φιλάθλους όλων των ομάδων και μακάρι να ξαναβρεθούμε στα γήπεδα, να τσακωνόμαστε λεκτικά. Λέγατε προηγουμένως για τους φιλάθλους το πώς αντιδρούσαν σε παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Θυμήθηκα εγώ τώρα προηγουμένως που έλεγε ο φίλος ας πούμε ο Μάρκος ότι η τελευταία φορά που ήμασταν κρεμασμένοι, ήμασταν μέσα στο γήπεδο και είχαμε κρεμαστεί πάνω από ραδιόφωνο. Ήταν όταν παίζαμε εμείς με την Καϊόβα στο πρωταθλητριόν στο Καραϊσκάκη, είχαμε χάσει 3-0 το πρώτο παιχνίδι στη Ρουμανία. Την και ίδια ώρα... να τη ρεβάνσε, ένας Κίτσου το λέγανε αυτό που σας το έβαλε, το θυμάμαι. Όχι, ένα... Κίτσου, κάπως έτσι το λέγανε. Πότε ήταν αυτό? Καματάρου μου φαίνεται, Κώστα. Είχατε παίξει δύο φορές. Δύο φορές είχαμε παίξει. Δύο φορές. Έχουμε παίξει το 81-82 στο πρωταθλητριόν. Και νομίζω στο 81-82 πρέπει να ήταν στο ΆΚΑ το μάτς. Όχι, όχι. Το 81-82 ήταν στο Καραϊσκάκι. Ναι. Χάσαμε 3-0 στη Ρουμανία. Σε ένα παιχνίδι ήμουν απάνω με πάρα πολλά επεισόδια. Και έξω από το γήπεδο. Και στο δεύτερο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι κάναμε μια φοβερή εμφάνιση. Χάσαμε, κερδίσαμε 2-0 με την μπάλα να μην μπαίνει μέσα. Εν τω μεταξύ, λίγο πριν αρχίσει. Γιατί εγώ έχω πάει στο ΆΚΑ πιτσιρικά σε παιχνίδι με την Καραϊβα. Στο ΆΚΑ χάσαμε ένα. Εκείνη τη χρονιά στο ΆΚΑ παίζαμε στο UEFA και χάσαμε και τα δύο παιχνίδια. Μπράβο, είχαμε. 84-85 ήταν αυτό. Α, μπράβο. Ήμουν 9 χρονών και ο συγχωρημένος ο πατέρας μου έκοψε τη μάνα μου από το γήπεδο. Ήταν η πρώτη φορά που είχε έρθει. Χάσατε 1-0 έξω, 1-0 μέσα. Ναι, είχε έρθει πρώτη φορά η μάνα μου στο γήπεδο και τη λέει ο πατέρας μου, ξέρεις, χάσαμε. Λέει, δεν ξανάρχεσαι. Και δεν ξαναπήγε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχω χρόνο να σου πω μια ιστορία γιατί είπες τώρα για τη μάνα σου. Ναι. Έχω πάρει τη γυναίκα μου καλή της ώρα γιατί την έχω στο νοσοκομείο σήμερα. Όπα, τι είπε, κάτσε ρε φίλε. Έχει χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα. Να. Πέρασε κανένα. Μου παρουσίασε σήμερα λίγα προβλήματα και την κρατήσανε μέσα πιο πολύ για ασφάλεια, βέβαια. Περαστικά, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και η γυναίκα μου την έχω πάρει. Στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο μπάσκετ που χάσαμε από τους Σέρβους. Στο ΑΕΚ Ολυμπιακό στο 2-1 που χάσαμε με το γκολ του Ίβιτς το τέλος, Κώστα. Ναι. Στο τελικό του Κυπέλλου, ναι. Την έχω πάρει τα Γιάννηνα τα κερδίσαμε με ανατροπή 3-2. Λοιπόν, και έχει και τελευταία φορά που την πήρα στο γήπεδο ήταν με τη Λαμία, στον αποκλεισμό. Και μου λέει ο πατέρας μου, στόπα βρε ηλίθιε, στόπα. Πέρνατε από 40 εκκλησίες πρώτα. Τι διαβάζει κανένας παπάς, ε. Λοιπόν, και αυτά ήθελα βασικά να σας πω. Να σας πω κυρίως να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, υγεία. Να είστε καλά, φίλε μου. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Και στη σύζυγο. Να είστε καλά, Κώστα μου. Να δούμε ένα όμορφο γύρο. Και το κυριότερο να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί και γυρίσει στα γήπεδα. Και να με πετύχει στο εξωτερικό πάλι. Έλα. Αυτό γιατί μας έχει λείψει. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό βράδυ, χάρηκα πολύ. Φίλε μου, γεια σας. Επίσης.
Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Να βάλεις ένα break, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τελευταίο ημίωρο. 2-10-95-79-283-4-5. Επόμενος φίλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια. Καλησπέρα. Να, ο Στέλιος είπα από το ζωγράφο. Γεια σου Στέλιο, από το ζωγράφο. Πήρα και χθες, αλλά δεν μπόρεσα, δεν είχα καλή γραμμή. Ναι, μπράβο, μπράβο, το θυμάμαι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο, ωραία, ωραία. Πολύ χαίρομαι. Τώρα να κάνω μια ιστορία μικρή. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Είμαι 55 χρονών και θυμάμαι, ναι, και μιλάγατε για ιστορία βασικά ή όχι. Ναι, έτσι, 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 έτσι το έφερε κουβέντα. Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Εγώ η μοναδική εκπομπή που ακούω στο Sport FM είναι η δική σας. Και πολύ χαίρομαι και εύχομαι να είστε και καλά. Λοιπόν, το 74-75 έφυγα από την περιοχή του Παπάγου με τα δύο αδέρφια μου, δύο Παναθηναϊκοί και εγώ Ολυμπιακός. Ναι. Και πήγαμε στη Λεωφόρο και έπαιζε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός βέβαια. Ναι. Λοιπόν, ήμασταν 14-15 ετών τώρα και λέγαμε πώς θα μπούμε στο γήπεδο. Εισιτήρια δεν είχαμε, τίποτα, τέλος πάντων. Και, πηγαίνουμε έξω από τη 13 και όπως κόβανε τα εισιτήρια τα πετάγανε κάτω. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Το απόκοπα, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, πήραμε τα αποκόμματα, τα οποία βέβαια ήταν από μία ομάδα, έτσι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι. Από τη μία πλευρά που θα έγραφε το γηπεδούχο ουσιαστικά. Ακριβώς. Mm. Λοιπόν, τα μαζέψαμε, πήγαμε στο περίπτερο, πήραμε μία κόλλα ούχο, τα κολλήσαμε και μπήκαμε. Λοιπόν, κολλήσαμε, που έλεγε Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Αλλά με το ένα χέρι, με την παλάμη, κρατούσαμε το ένα... Τη δεξιά πλευρά, κρατούσαμε τη δεξιά πλευρά και το σχίσαν έτσι. Που δεν φαινότανε. Λοιπόν, και μπήκαμε μέσα. Στη Λεωφόρο, στη 13, έτσι. Mm-hmm. Ήταν το παιχνίδι, νομίζω το τελευταίο γκολ το έβαλε η Βαρβάρα, ο Κρητικόπουλος. Mm-hmm. Το 2-3, φοβερό παιχνίδι, τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή, αφηρημένοι λοιπόν εμείς, μέσα στη 13, να βράζει το γήπεδο και με το που μπαίνει το 2-3 ήταν ένα γκολ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κρητικόπουλου και χοροπηδήσαμε. Ασυναίσθητα, ναι. Πού να καταλάβουμε τώρα. Παιδιά 15-16 χρόνων ήμασταν. Ναι. Και έρχεται ένα λεφούσι από πάνω και ευτυχώς βρέθηκε ένας αστυνομικός και λέει παιδιά καθίστε κάτω και μην μιλάτε. Αυτό ήταν μια εμπειρία φοβερή. Όχι, μου κάνει, δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω. Απλά μου κάνει εντύπωση, γιατί επειδή έχω δει βίντεο από πολύ παλιά παιχνίδια, ειδικά δεκαετίας 70, ό,τι υπάρχει στο YouTube, που σε παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού βλέπω πολλές φορές, ας πούμε, στη Λεωφόρο που πανηγυρίζαν Ολυμπιακοί μέσα στον κόσμο. Ήταν, έτσι ήταν, και Σκόρπιοι και ναι. Αξίδες. Έτσι μέσα στη 13 όχι όμως. Όχι, 13, όχι, ναι. Έχετε δίκιο, ναι, έχετε δίκιο. Σας λέω, το έζησα και μας πιάνει ένας της αστυνομίας πόλεων ήταν και καθίστε και μην μιλάτε. Περνάνε λοιπόν από πάνω μας, ποιος ήταν, τι έκανε, γιατί φώναξε γκολ και το άλλο και την πληρώσανε ευτυχώς κάποιοι πιο κάτω. Ο άμαρος πληθυσμός. Έτσι είναι μια ωραία ιστορία. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Σας είπα και πριν ότι ακούω την εκπομπή στο Sport FM μόνο για σας. Γιατί ακούω άλλο σταθμό πριν, λόγω και ιδεολογίας. Και ο κύριος Κιγετζόγλου είναι πολύ ωραίος, είναι άψογος, τέλος πάντων, μου αρέσει. Αλλά θέλω να πω μια ιστορία. Ναι. Για τους δύο, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ναι. Και να το καταλάβουν οι φίλαθλοι.
πριν μερικούς μήνες ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο κύριος... όχι, ο... Ο κύριος Αντύπας. Ο κύριος Αντύπας, μπράβο. Ο Ηράκλης, ναι. Καλά δεν κάνω ρεπόρτερ, αλλά ναι, εγώ εντάξει. Ναι. Πήγε στα Γιάννενα. Ναι, είχα πάει. Μπράβο. Εκείνο το βράδυ που πηγαίνετε στα Γιάννενα... Που δεν έπεφτε το σήμα συνέχεια. Μπράβο. Ναι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση πως ο συνάδελφός σας ήθελε να μιλήσει συνέχεια μαζί σας. Δηλαδή, πώς να το πω, ήθελε ότι έπρεπε να είστε και εσείς εκεί για να μιλήσετε. Εντάξει, έτσι γινόταν η εκπομπή. Όταν κάποιος, ας πούμε, ταξιδεύει και από τον τελικό του κυπέλου είχα το Βόλο που έκανα εκπομπή, μιλούσα στο τηλέφωνο και δεν είχα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Στα Γιάννη, όταν πήγαμε εκεί στα βουνά, είχα σημάνει το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ναι, ναι, όχι. Θέλω να πω ότι ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Ο κύριος Ζεσίλης. Σας ήθελε κοντά σας. Πώς να το πω, ότι κάτι του έλειπε. Του έλειπε. Το άλλο του μισό. Δεν ξέρω. Έτσι το εξέλαβα εγώ. Μία με τον Ερατζία, με τα κρεβάτια, μία με όλα αυτά. Εντάξει, και εγώ θα τον έψαχνα τον Δεσίλα. Ναι. Αλλά το πώς θα έπαιρνα τηλέφωνο εγώ απ' έξω να κάνω τις συνδέσεις, αυτό δεν είναι άλλο θέμα. Ναι, εντάξει τώρα αυτό με τις συνδέσεις δεν το ξέρω. Mm-hmm. Αλλά και αυτό πρέπει λοιπόν να είναι το να βλέπει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση. Εντάξει, να πούμε το ένα μας, το άλλο μας, αλλά να, είδες δύο φίλοι. Τρεις φίλοι μάλλον που είστε εκεί. Εντάξει, να υπάρχει, αλλά να ένας άλλο να μην ξεφεύγει μόνο. Εντάξει, αντιπαράθεση πρέπει να υπάρχει γιατί είναι η φύση του αθλήματος τέτοια. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Και καλό είναι να υπάρχει αντιπαλότητα. Απλά να έχει ένα μέτρο, ας πούμε, αυτό. Ένα επίπεδο. Έγινε κύριε Στέλιο μου. Δεν έχει να ασχοληθεί. Να είστε καλά, να είστε καλά, Λεβέντη μου. Να είστε καλά. Την καλησπέρα στον Γιώργο Αλκατράζ, στην Εξεντένιστον. Άμα πάρω λέει PS5 θα μου έρθει απευθείας ή θα αργήσει, δεν σε βλέπω να σου έρχεται. Διονύση από Νεύρη. Από Νεύρη, ναι. Πάμε, χαίρετε. Πότε βγαίνει το 6. Το 6, ξέρω εγώ, σε 5 χρόνια. Άκρατα, ναι. Ναι, ρε. Χαίρετε. Δεν έχω κανένα. 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5, άλλο ένα 20 λεπτό ακόμα. Δηλαδή και το, ας πούμε, το 4 πότε είχε βγει. Δεν θυμάμαι τώρα. Πάνε χρόνια. Παραπάνω, ναι. Παραπάνω. Και γιατί αργεί τόσο πολύ το πάρετε. Δεν υπάρχουν κομμάτια. Από τον Εύρη το περιμένει. Δεν υπάρχουν κομμάτια, φιλεσκευές. Το PlayStation. Ναι, κάποια στιγμή. Κάτσε, θα βγει το έξω που να είναι. Αυτό είπα και εγώ. Υπάρχει θέμα. Παντού, παντού, παντού υπάρχει. Τι να κάνουμε τώρα. Σκέψτε ότι έχει κάνει παραγγελία ούτε σειρά από τον Εύρη. Ναι. Και άλλοι, πολλοί κόσμος. Και ένας σχολητός μου, πολλοί κόσμος. Λοιπόν... Πάμε να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι. Έλα. 2-2 στην Πανιέρα, 2-2 και στο δημοσιογραφικό, όπως λέγει ένας φίλος. Λοιπόν. Ο Γιώργος Αλκατράς λέει ότι και τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα. Δεν ήταν τελικά τα πράγματα σε αντίπαση εξέταση. Είμαι 61. Πάω γύρω από 14. Απλά Γιώργο από το Αλκατράς, που είσαι και μεγαλύτερος μας. Εντάξει, μετά από τα μέσα της δεκαετίας του 80, κάπου εκεί άρχισαν να γίνονται πιο σκληρά τα πράγματα. Κάπου εκεί τέλος πάντων. Πιο πριν ήταν λίγο πιο. Υπήρχε αντιπαλότητα, αλλά ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπήρχε χουλιγανισμός. Δεκαετία 70 ή 60 πιο πριν δεν υπήρχε χουλιγανισμός. Μετά ήρθαν αυτά. Μετά ήρθε ο Θεός. Εσύ που μου λες δεκαετία του 80 που δεν είχε τίποτα. Καλά, δεν σου είπα δεκαετία 80 δεν είχε. Κάτσε ρε Διονύση. Εγώ εντάξει δεν είμαι δεκαετία 80 τόσο όσο. Εντάξει, τι θυμάμαι. Δηλαδή θυμάμαι από το. Εγώ με αρχές 90 που πήγαινα. Αθώα τα πράγματα στα γήπεδα. Εντάξει, δεν σου είπα ότι ήταν αθώα, αλλά. Η πέτρα. Δεν ήταν έτσι. Εντάξει, ρε φίλε, και εγώ έχω πάει στο Χαριλάου και γινόταν μέχρι πέταλο από ποδήλατο είχαν πετάξει. Εντάξει, δεν σου είπα ότι ήταν αγγελικά βλασμένα. Όμως ήταν πιο. Ήταν άλλου τύπου. Άλλου τύπου. Ήταν εντελώς διαφορετικά, φίλε. Ξύλο έπεφτε. Και μέσα και έξω. Ναι, αλλά υπήρχε ένα όριο. Εντάξει. Και τότε υπήρχε μεγάλο. Δηλαδή, όχι σε τέτοιο βαθμό, ρε φίλε. Εσύ τον άλλον έφευγε ο Παουτζής, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη και τον κάψανε μέσα στο αυτοκίνητό του. Δηλαδή θέλω να σου πω. Είχαμε ιστορίες και τότε. Δεν σου λέω ότι δεν είχαμε, αλλά όχι στο βαθμό που έχει τώρα. Άλλη γενιά, άλλη εποχή. Τι να πω, δυστυχώς. Το 5 λέει το τελευταίο, είπαν οι Λέσσε. Α, οκ.
Λοιπόν... Τόνι λέει το Σέντερφορ της Μπράτφορντ. Μας πήγε τα μία τους φορές. Αν ο Τζαβέλας έχει ρήτρα, ξέρεις κάτι Κώστα εσύ. Αν έχει ρήτρα. Αν έχει ρήτρα ο Τζαβέλας. Ναι. Πιθανό να έχει. Mm-hmm. Συνηθίζεται. Δεν γνωρίζει ακριβώς. Για πάμε στο φίλο που πήρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, γεια χαρά. Γεια σας. Yes. Γιώργος Ολυμπιακός, τι κάνετε? Γεια σου Γιώργο. Γιώργο, από πού παίρνεις? Κερατσινή, γράψει Κερατσινή. Κερατσινή, γράφει εδώ, Σίλας Τευτέρη. Να είσαι την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που μα σημείωσε το Τευτέρη. Συγγνώμη. Σαν το ελληνικό, η κόρη μου σοσιαλίστρια που ήταν όλη στη διαδήλωση και σημείωνε τους παρόντες. Α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ούτε κάτι γράφει υπάρχουν παιδιά στην αγορά. Λίγο πιο δυνατά, Γιώργο. Ναι. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και με τα PlayStation και με τις κάρτες γραφικών στην αγορά. Okay. Οι κάρτες γραφικών τις έχουν πάρει όλοι οι bitcoinάδες που κάνουν mining. Πώς. Και για να βρεις μια καλή κάρτα για να βάλεις τον υπολογιστή σου, την πληρώνεις 2-3 φορές και αν τη βρεις πάνω. Mm-hmm. Και το ίδιο γίνεται και με τα PlayStation και με τα Xbox, αυτό δεν είναι αρκετό στην αγορά, δεν υπάρχουν τα υλικά για να φτιάχνουν. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχουν τα υλικά, συγγνώμη αν επιτρέπετε δηλαδή, για να γνωρίζω. Ναι, τα υλικά που έχει μέσα ένα Xbox και ένα PlayStation για να φτιάξουν τα κυκλώματα και αυτά, ναι, είναι τα ίδια που μπαίνουν σε μια κάρτα γραφικών, mm-hmm, στην οποία, δηλαδή είναι η ζήτηση, είναι πολύ μεγαλύτερη από την παραγωγή. Δηλαδή ένας που κάνει... Λόγω bitcoin. Ναι, ναι, ένας που κάνει γενικά κρυπτονομισμάτων, ένας, mm-hmm, που κάνει mining κρυπτονομίσματα, μπορεί να χρησιμοποιεί και 20 και 30 κάρτες γραφικών ταυτόχρονα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να κάνω μια σοβαρή δουλειά, θα μπω και θα αγοράσω σχεδόν όλο το στόκ που υπάρχει σε ένα μαγαζί και θα τα βάζω να κατεβάζουν. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό το mining και τέτοια, εγώ δεν τα πολύ ξέρω. Για να σου είμαι ειλικρινής, Γιώργο μου. Καλά, όχι, ούτε εγώ τα ξέρω. Απλά καταλαβαίνω ότι, τι εννοεί ο φίλος. Ναι, άλλο αυτό, ναι, ναι. Και το έλεγε και ένας άλλος φίλος, ότι έχουν πάει στα ύψη, λέει, οι κάρτες γραφικών. Ναι, 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 είναι σοβαρό πρόβλημα εδώ και καιρό. Δηλαδή υπάρχουν δύο τρόποι. Ή αγοράζεις κρυπτονόμισμα από άλλον, ή το κάνεις mining, εσύ. Καταλάβες. Mm-hmm. Το φτιάχνεις πάρεις, που λέμε, δηλαδή. Το φτιάχνεις εσύ, ναι, ναι. Να πάμε και λίγο στα αρχικά, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Εντάξει, αυτό τα... Αυτός που ασκούν κριτική στο Μαρτίνης, εγώ ούτε καν το βλέπω. Εντάξει, μωρέ, να ασκείς κριτική για κάποιες επιλογές του, γιατί μπορεί να έχει κάνει σε ένα παιχνίδι νέα. Αλλά να τον βγάζουμε όπως παρουσιάστηκε, ξέρεις, μετά τον τελικό του κυπέλλου, ότι είναι ο χειρότερος προπονητής που είχα δει στον πάγκο του Ολυμπιακού, με ξεπερνάρε, φίλε. Πώς δεν τον παρουσιάσαν έτσι, μωρέ, Ρακλή. Εντάξει, διότι θυμάμαι εγώ και μηνύματα. Ένα-δύο βράδια ή 7 στους 10. Ναι, έγινε ένα μακελιό το πρώτο. Καλά, εδώ και ο άλλος και είπε το θεϊκό. Το ξεπέρασε, λέει, το πέπει το ποδόσφαιρο. Τι είπα, άνθρωπο. Ξεπέρασε, λέει. δηλαδή να πιάσει το στομάχι από τα γέλια. Λοιπόν, εντάξει, απλά, ξέρεις τι, ακόμη και οι πετυχημένοι και οι καλοί προπονητές, δηλαδή, ας πούμε, ο Μαρτίνς και ο Γκουαρδιόλα δεν είναι της ίδιας, ας πούμε, κλάσης, αξίας, αλλά είναι δύο πετυχημένοι προπονητές. Εντάξει, κάποιες φορές βγαίνει και ένας εγωισμός, ρε παιδί μου, που μπορεί να γυρίσει μπούμερακ. Νομίζω και με τους δύο το ίδιο συνέβη στο τελικό, στους τελικούς. Για διαφορετικά πράγματα. Αλλά πρέπει να εξετάζουμε, πιστεύω, το συνολικό των προπονητών. Βέβαια, δηλαδή δεν μπορούμε να κρίνουμε το ένα προπονητή από ένα μάτσα, το κρίνουμε από όλη τη χρονιά. Ακριβώς. Και από όλη την πορεία. Γιατί και οι δύο έχουν μακρά πορεία. Δεν είναι πρώτη χρονιά στις ομάδες τους. Όπως και δεν μπορώ να ακούω, δηλαδή μετά από ένα τελικό, όποιο δεν μιλάω τώρα για το συγκεκριμένο τελικό, αποδείξαμε, λέει, ότι ήμασταν καλύτεροι. Δηλαδή, όχι, δεν το απέδειξε. Δεν φαίνεται να μας τελικό. Στη διάρκεια φαίνεται. Η ομάδα πλέον διάρκεια φαίνεται. Βέβαια. Έχουμε ξαναπήρε, παιδιά. Το μόνο που δεν αποδεικνύει στο τελικό είναι ποιος είναι καλύτερος. Σαν ομάδα. Απλά, το μόνο που δεν αποδεικνύει. 1002 μπορεί να γίνουν σε ένα μάτς και ειδικά τελικός. 1002. Κι όμως ακούγεται πολύ συχνά, σαν κλεισέ. Δεν ισχύει αυτό. Είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι καλύτερη ομάδα θα πάρεις το τελικό. Τόσο απλό. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο απλό να το πούμε. Δεν μπορεί να μπουν στη βαρύτητα τώρα ένα πρωτάθλημα με ένα κύπελο. Πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό. Καλά, ναι, και πέρα από αυτό. Ο τελικός έχει πάντα τη δική του ιδιαιτερότητα. Ακριβώς. Έχουμε δει πράγματα να γίνονται
Πανιώνιος Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη ήταν καλύτερη ομάδα Πανιώνιος στον Παναθηναϊκό, όχι. Όχι απλά δεν ήταν καλύτερη ομάδα. Επειδή είχα και ένα πολύ φίλο μου που ήταν. Λέω τώρα μια μεγάλη έκπληξη, έτσι. Ναι. Ήταν απλήρωτοι μήνες. Ναι, ναι. Δεν είχαν ουσιαστικά προπονητή. Με όλο το σεβασμό στον κύριο Βολιάδη. Πριν το βράδυ, πριν το τελικό το βράδυ δεν κοιμήθηκε κανείς. Λίγο από το άγχος, λίγο από αυτό, ναι. Μαζεύονταν όλοι μαζί. Κι άλλα, κι άλλα. Και την άλλη μέρα παίξανε σαν κομμάτο, ρε παιδί μου. Ναι. Φιλαδέλφια, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ήταν καλύτερο ομάδα ΠΑΟΚ. Όχι. Και μάλιστα το προηγούμενο βράδυ, επειδή παίζει για προηγούμενα βράδια, στο ξενοδοχείο, και αυτό τσακαρισμένο 100% που σας λέω, υπήρχε ατζέντης ο οποίος ήθελε να πάρει παίκτες του ΠΑΟΚ να κάνουν προσφυγή να πάνε σε άλλη ομάδα. Παραμονής του τελικού. Θέλω να πω ότι είχε και τα προβλήματά του τότε ΠΑΟΚ. Πάντα γίνονται σε ένα τελικό, τα πάντα γίνονται. Ναι. Ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω για να κλείσω. Πολλά συγχαρητήρια στον αεραστέχνη Ολυμπιακό Ηρακλή. Ειδικά στον πρόεδρο, τον κύριο Κουτούρη. Και πώς τα φέραν τα πράγματα έτσι, είναι μεγάλη δικαίωση και για τον Ολυμπιακό, έτσι, αυτός ο δρόμος που χάραξε με τα μέλη, πόσο πολύ βοήθησε την ομάδα, αν και στην αρχή λιδωρήθηκε από τους αντιπάλους οπαδούς, χλεβάστηκε. Καλά, μπήκε σύνθημα έχει γίνει. Εντάξει, ναι. Βλέπουμε ότι όλοι ακολουθούν σιγά-σιγά, όχι όλοι. Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν μπορούν σε αυτά τα τμήματα. Μια πολύ ωραία ιδέα πάντως που είχε ο Ολυμπιακός και την ακολούθησαν όλοι ήταν η κάρτα φιλάθλου. Ναι. Και έχει βοηθήσει πολύ και την ΑΕΚ. Μα δεν γίνεται διαφορετικά, Κώστα πια. Δεν μπορεί να χρηματοδοτούν έτσι. Να, άμα δεν στηρίξει, ξέρεις, και ο κόσμος και οτιδήποτε. Σε αυτά τα τμήματα, για μένα. Συγγνώμη που σε διέκοψε. Μα όχι, μα είναι και καλύτερα έτσι, φίλε μου. Γιατί ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, είχε τον κύριο Σεγγελίδη, που είναι ένας πάρα πολύ δυνατός επιχειρηματίας και δεν πήγαινε καθόλου καλά. Γέμισε χρέη. Βέβαια. Σωστά. Ναι, σωστά. Είχε τον κύριο Σεγγελίδη και τον κύριο Γλου και όταν φύγανε αφήσανε πολλά χρέη. Έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός για να ορθοποδήσει, θυμάσαι, μέχρι και η ομάδα Πόλο κοντεύει να διαλύσει μια χρονιά. Δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι. Μα και δεν πήγαιναν και καλά οι ομάδες, αν θυμάσαι. Από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή μόνο η πολλοί, να, όπως είπες το Πόλο, ας πούμε, εντάξει, που είναι μια κατηγορία μόνο του το Πόλο του Ολυμπιακού, ας πούμε. Δεν πήγαιναν και οι ομάδες καλά. Εκτός από τα χρέη που είχαν μαζευτεί. Ναι, ναι. Έγινε, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλά, Γιώργο. Μέχρι λέει και την αγορά αυτοκινήτου λέει έχουν επηρεάσει. Γιατί δεν βρίσκουν λέει τσίπς για τα ηλεκτρονικά των αυτοκινήτων, μας γράφει εδώ. Δεν μου λέει τέτοια. Ναι, μην πάθουμε κανένα τέτοια. Ναι, ναι. Εκεί λέει που χρειαζόταν λέει 3 μήνες παράδοση μπορεί να έχει 7-8. Ωραίο. Μάλιστα. Πάμε στο φίλο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θανάση από τον δρόμο. Θανάση. Μια ζωή Θανάση. Παναθηναϊκός. Τι κάνουμε. Θανάση. Καλά. Διονύση, κανένα νέο από την Πανάθα. Τίποτα. Ακόμα περιμένουμε να έρθει ο Γιωβάνοβιτς. Πέμπτη λογικά θα έρθει. Εκτός απρόπτου. Να τελειώσει, από αυτά που ξέρουμε, να τελειώσει το Αλεξανδρόπουλο να υπογράψει. Και μετά σιγά σιγά να δούμε τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάτι άκουσα σήμερα ότι υπάρχει πρόταση για το Διούδη. Όχι, πρόταση δεν υπάρχει. Από Ολλανδία κάτι για 1 εκατομμύριο. Πρόταση δεν υπάρχει. Δεν ξέρω εγώ για πρόταση. Όχι, δεν ξέρω για πρόταση. Τώρα, αν θα υπάρξει, άλλο κομμάτι, έτσι, μπορεί να υπάρξει. Κάπου για Ολλανδία. Πάντως, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι στον Παναθηναϊκό, οποιαδήποτε πρόταση να έρθει, για οποιονδήποτε παίκτη, θα τη σκεφτούν. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπάρχει παίκτης. Υπάρχει παίκτης ο οποίος δεν πωλείται. Αν έρθει πρόταση, ναι, για οποιοδήποτε. Καταλαβαίνεις με το ανάλογο αντίτιμο, έτσι, ανάλογα με την περίπτωση. Εντάξει, ότι με το Χουπετσί τι έγινε, έχει κλείσει, έχει φύγει. Ναι, θα ολοκληρωθεί. Εσύ τι γνώμη είσαι για το Διούδη, Διονύση. Σ' ακούω καλή. Καιρό, εντάξει, εγώ πολύ δεν βγαίνω πολύ, εγώ σας ακούω συνέχεια. Πολύ καλή γνώμη έχω. Νομίζω ότι λίγο στα play-off το χάλασε, σαν να χάλασε το μυαλό του κάπως, δηλαδή δεν ήταν έτσι, δεν είχε την ηρεμία που έπρεπε. Κάπως έτσι μου φάνηκε εμένα σαν να χάλασε το μυαλό του. Αλλά γενικώς εγώ θεωρώ τον πιο βελτιωμένο τερματοφύλακα στην Ελλάδα. Και στους καλύτερους μαζί με εσά, νομίζω αυτοί οι δύο ήταν οι καλύτεροι. Να σας ρωτήσω όλους. Καλησπέρα παιδιά, Ηρακλή. Ναι, καλησπέρα φίλε μου. Και Κώστα. Ναι. Sorry, σας πήρα λίγο παραμάζωμα. Ποιο είναι το μειονέκτημα του Διούδη, Διονύση? Το έχεις παρατηρήσει τόσα χρόνια που είναι στο Παναθηναϊκό? Τα πόδια.
τα πόδια. Τι πράγμα είναι αυτό, να μην μπορείς να στείλεις την μπάλα στο κέντρο. Εντάξει, είχε και θέματα. Πέρα από τη μέση, είχε και προβλήματα κάποια στιγμή με τον Τένοντα ο Διούδης. Και όσες περισσότερες φορές ερχόταν σε επαφή με την μπάλα, ναι, δεν ήταν και καλό. Αλλά αυτό είναι το αδύναμο σημείο του. Αυτό ποδοσφαιρικά δηλαδή είναι λίγο. Δηλαδή, τα έχει όλα και δεν έχει αυτό. Εντάξει, διορθώνεται αυτό. Μακάρι να το διορθώσει, γιατί όντως έχει, έχει καλά στοιχεία. Δηλαδή, θυμάμαι παλιά ο Νικοπολίδης δεν ήταν τόσο καλός με τα πόδια. Δεν είχε βολέ καλό, μετά μπορεί να είχε τα πλαϊνά. Έβγαζε, ναι, ναι. Ασίστε έβγαζε μετά. Ο Νικοπολίδης, ναι, το έχουμε πει, παιδιά. Βελτιώθηκε πάρα δηλαδή, πολύ. Τώρα συγγνώμη, δηλαδή φτάνω τώρα. Θυμάστε τη φάση προχθές στον τελικό, εγώ το είδα γιατί λοιπόν δουλειά δεν μπόρεσα να το δω το μάτσο. Είδα μόνο τα στιγμιότυπα στον τελικό του Champions League. Την παλιά που βγάζει ο Έντερσον στο Στέρλινγκ. Ναι. Που βγαίνει τέτα τέτ και κάνει και το τακουνάκι μετά. Ναι, ναι. Για μένα είναι σημαντικό αυτό, ένας τερματοφύλακας να έχει βολέ καλό. Ναι, γιατί σήμερα, να σου πω κάτι, σε ένα κίνδυνο μπορεί να τη διώξει, αλλά να τη διώξει σωστά. Ας πάει στον άλλο τερματοφύλακα. Όχι μόνο βολέ, γιατί επειδή σήμερα ο τερματοφύλακας παίζει πολύ περισσότερο από ότι συμμετέχει στο παιχνίδι πολύ περισσότερο από ότι παλιότερα. Όχι μόνο βολέ, και την πάσα και την ηρεμία. Τον τελικό τον είδατε. Ναι, φυσικά. Ναι, βέβαια. Φυσικά. Champions League. Ναι, ναι. Άκουσα πολλά για τον Γκουαρδιόλα. Αυτό που έκανε, το πώς ξεκίνησε την ομάδα, δεν το έχει κάνει ποτέ φέτος. Γιατί το πώς το σκέφτηκε στον τελικό αυτό. Θα μου πείτε όλοι, όχι εσύ Διονύση μόνο, γενικά τη γνώμη σας. Για τον Γκουαρδιόλα, να σου πούμε γνώμη. Ναι, να ξεκινήσει την ομάδα, γιατί εγώ είμαι City. Έπρεπε να έχω τον Καραλή τώρα και θα τα λέμε με τις ώρες. Γιατί υποστηρίζω τη City. Πώς αυτό το πράγμα το να ξεκινήσεις χωρίς αμυντικό χαφ γίνεται σε έναν τελικό. Ξέρω, αλλά θέλω τη γνώμη σας από όλους, όχι μόνο από σένα, Διονύση. Δεν ξέρω εγώ τι έχει τύχει στο μυαλό του. Όπως και να έχει, δεν του βγήκε αυτά τα οποία έκανε. Και δεν σημαίνει όμως αυτό ότι. Όχι, δεν ναι, αυτό το. Ο Γκουαρδιόλα δεν υπάρχει σαν προπονητής. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία. Είχα την άλλη και τη θέλησε ένα σκύλο εντός αγωγικών. Που λέγεται Καντέ που ήταν παντού στο κέντρο. Εντάξει. Ίσα όταν έχει η Τσέλσι τον Καντέ, αυτό λέω, ναι, ξεκινά αυτό στην ομάδα με τον Κιντογκάν, τον Φόντεν και τον Περνάντο Σίλβα, που αυτά καθαρά είναι εξτρέμ για μένα. Και είναι παιχταράδες, αλλά όχι για εκεί να κόβουνε. Και φάνηκε ο Καντέ, γιατί καταπίνει χιλιόμετρα ο Καντέ, είναι παιχταράς, ναι, σε αυτό τον τομέα. Δεν ξέρω τι να πω ρε παιδί μου. Εσείς τι γνώμη έχετε, δηλαδή πώς σας φάνηκε αυτό, σαν ιδέτερη, γιατί εντάξει άλλο να υποστηρίζετε την ομάδα. Μια κίνηση που δεν βγήκε ρε παιδί μου, το είπαμε από το βράδυ του τελικού αυτό, εντάξει, τώρα το αγώνα το είπαμε. Ήταν μια λάθος κίνηση. Θα μου πεις αν έβγαινε στο παιχνίδι σε City και το σήκωνε δεν θα μίλαγε κανένας. Είναι και αυτό. Αυτά είναι πολύ, εντάξει. Να είστε καλά ρε παιδιά, καλά. Καλό βράδυ. Εγώ σας ακούω κάθε βράδυ, εγώ τώρα σχόλασα. Είμαι νυχτερινός, είμαι για τίνας. Ταΐζουμε τον κόσμο. Ηρακλή, κανένα σουβλάκι, Ηλιούπολη. Ηλιούπολη. Αλλά είσαι μακριά. Είμαι μακριά. Είσαι μακριά, Ηρακλή. Άντε, να είστε καλά, Θανάση. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σου, Θανάση. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Έχουμε γραμμούλα. Δεν έχουμε γραμμούλα. Άμα θέλει κάποιος, έχουμε 4 λεπτάκια. Ναι. Ο Καραλής δεν είναι εσύ, δεν έγινε Τσέλσι. Δεν γίνεται αυτά που λες. Δεν γίνεται αυτά που λες. Και μπορεί και να ακούει τώρα. Γιατί ακούει, ο Καραλής πρέπει να ακούει 20 ώρες το 24ωρο. Δεν το ξαναδεί αυτό. Είναι φοβερό πράγμα. Παρήγγειλα λέει τον Απρίλιο αυτοκίνητο, μου είπαν παράδοση Ιούνιο και τώρα μου είπαν από Οκτώβριο και μετά. Λέει ο φίλος. Τόσο πολύ ρε φίλε. Ναι. Δεν πέρα να πάρει ένα μεταχειρισμένο. Θα είναι και εδώ. Ας πάρει σε δύο μερούλες. Πολλά μηνύματα για τα μικροτσίπ και τα λοιπά και τα θέματα τα οποία... Για την ΑΕΚ εδώ ρωτάει ένας φίλος με την ΑΕΚ. Ετοιμάζονται οι φανέλες φαντάζομαι. Για τις φανέλες νέες. Ναι, για τον χρόνο που θα είναι η ΑΕΚ θα έχει... επιστρέφει στην ΑΕΚ. Μας λείπει ο Οικονομάκος, λέει κάποιος άλλος. Θα εμφανιστεί, δεν είναι σήμερα. Ψάξω. Βγει κάποιος, θα βγει. Λοιπόν...
Κάτσε κάτω. Πολλά μηνύματα για τον Ερατζιά. Έχει να ακούσει την πρωτοπρωί ο Ερατζιάς. Έχει πολύ νερατζία, βλέπω, ναι. Έχει νερατζία, έχει δυνατό νερατζία. Άλλη καμιά ερώτηση, τίποτα να απαντήσουμε. Τώρα κι εγώ αυτό ψάχνω. Δεν βλέπω κάτι. Αν έβγαινε πιο γρήγορα ο Έντερσον θα ήξερα πίσω να του είχε, λέει ο φίλος. Το μοναδικό μάτς φέτος το οποίο παρέταξε την ομάδα όπως το τελικό ήταν το μάτς City Ολυμπιακός, λέει κάποιος άλλος. Για το Γκουαρδιόλα. Ναι, αλλά αν δεν κάνω λάθος, center for έπαιζε άλλος. Ναι, για τα χάφλε. Ναι. Για τα χάφλε. Άλλος έπαιζε center for. Επίσης πιτσιρικάς. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, θες να κλείσουμε τραγουδάκι. Ας κλείσουμε τραγουδάκι. Ας κλείσουμε τραγουδάκι 5 λεπτά νωρίτερα, αφού δεν πήρε κάποιος. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Θα τα πούμε. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Ρίξα ένα τραγουδάκι, ωραίο. Ένα τραγουδάκι να κλείσουμε. Χάρης Χριστόγλου ήταν στον ήχο, Κώστας Χριστόγλου τηλεφωνικά, στούντιο Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης Δεσίλας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Αύριο. Να είστε καλά και καλά να περάτε. Γεια σας. Yes.